πολύ. Βγαίνει σιγά σιγά. Λοιπόν, μία-μία οι ξανθιές να βγαίνουν από το καμαρίνι. Χαμηλώστε καλέ λίγο τη μουσική. Καλησπέρα σας. Μα δεν μπορούμε και να μιλήσουμε, να συνεννοηθούμε. Γεια σας λοιπόν. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Σιγά σιγά, γλυκά γλυκά, φτάσαμε στην υπέροχη Παρασκευούλα. Την αγαπημένη μέρα των μαθητών και όχι μόνο. Φαντάζομαι και των γονέων. Γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο και εμείς οι γονείς μπορούμε λίγο να χαλαρώσουμε. Να γίνουμε λίγο πιο ζεν, που μπορεί να το έχουμε ανάγκη. Πάντως πιάνουν κρύα, δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Να έχετε το νου σας. Αν έχετε κανονίσει τίποτα, λέμε για κανένα τραπέζι με κανένα γνωστό, με κανένα φίλο σας ή καμιά εκδρομούλα. Γερό, κρύο, δυνατό. Προσέχω γιατί καμιά φορά, ξέρετε, λέμε κάποιες εκφράσεις στο σπίτι μας ή με τους φίλους μας, οι οποίες δεν επιτρέπεται και πολύ σωστά να λέγονται στην τηλεόραση, αλλά καμιά φορά το στόμα τρέχει πρώτο. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέχουμε. Λοιπόν, τι φτιάχνει σήμερα το Γιωργάκι μου? Λοιπόν, το Γιωργάκι σου σήμερα που είναι Παρασκευή, ναι, και είναι η αγαπημένη μέρα πολλών, όπως είπες. Ναι. Για σένα είναι η αγαπημένη μέρα επειδή σου μαγειρεύω εγώ. Αγάπη μου, λοιπόν, τι γλυκά που τα λέει αυτό το παιδάκι, το καλό. Κάνω σήμερα ένα πάρα πολύ νόστιμο πιάτο, το οποίο υπάρχει σε όλες τις κουλτούρες του κόσμου. Είναι ένα μαγειρευτό κρέας, ένα τύπου κοκκινιστό, το οποίο δεν χρειάζεται από εμάς να κάνουμε τίποτα παρά μόνο υπομονή. Μόνο 3 ώρες. Λοιπόν, 3 ώρες γιατί πρέπει να το βάλουμε να μαγειρευτεί σιγά-σιγά. Θα μαγειρευτεί μέσα στο φούρνο, εμείς μπορούμε να πάμε για καφέ, μπορούμε να δούμε τηλεόραση. Άρα το βάζεις και πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Το βάζουμε 160 βαθμούς. Μπράβο, και εγώ εκεί τα βάζω όταν θέλω να τα βάλω μέσα στο πώς το λένε, στο... Πώς λέγεται μωρέ αυτό που μπαίνει καπακομμένο μέσα? Γάστρα. Στη γάστρα, μπράβο. Ευχαριστώ. Και εγώ σε γάστρα το έκανα εχθές, γιατί είχα να το φάω πολλά χρόνια, οπότε λέω και θα το δοκιμάσω, μην γράψω καμιά. Ναι, πρόσεχε, γιατί είναι αυτά που λέμε, μην ξεχνιόμαστε. Και λοιπόν, ήθελα σήμερα να κάνω ένα πιάτο το οποίο πάρα πολλοί ίσως το έχουν φάει που έχουν ταξιδέψει στη Γαλλία. Είναι πάρα πολύ παρόμοιο με το beef bourguignon. Το beef bourguignon ή beef bourguignon είναι στη Βόρειο Γαλλία. Τι σας μαθαίνουμε εδώ μέσα, τι σας μαθαίνουμε. Αλλά αυτό το πιάτο που κάνω είναι από την Προβυγγία, δηλαδή από την Νότιο Γαλλία. Είναι πάρα πολύ παλιό πιάτο, το οποίο ξεκίνησε να μαγειρεύεται συνήθως από φτωχές περιοχές, οι οποίοι βάζανε μέσα ό,τι λαχανικά έβγαζε ο κήπος τους ανά το χρόνο, τα οποία ήταν και πολύ οικονομικά. Ναι. Βλέπε καρότο, κρεμμύδι. Ναι. Και βάζανε και ό,τι κρέας τους είχε περισσέψει σε μικρά κομματάκια. Ό,τι κρέας δηλαδή μπορεί να βάζανε μέσα και διαφορετικό είδος κρέατος? Όχι μαζί. Mm. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό με μοσχάρι και με αρνί επίσης. Αρνί. Αυτό λοιπόν. Κάτσε εγώ να αρχίσω το κάνω τώρα. Μπράβο. Εδώ. Για βάζει να γίνεται δουλειά. Θα μας θυμίσει χωρίς τα μπαχαρικά το δικό μας το ελληνικό στιφάδο. Είναι κρέας. Στιφάδο, όχι κοκκινιστό. Στιφάδο. Ωραία. Στιφάδο, γιατί? Και χρησιμοποιούν κόκκινο κρασί, γιατί παραδοσιακά ένα κρέας το οποίο είναι παλιό, έχει μείνει στην άκρη, είναι λίγο από το σκληρό κομμάτι του ζώου που δεν μπορεί να πουληθεί στην αγορά, το μαρινάρα μέσα σε κόκκινο κρασί ώστε να μαλακώσει. Άρα εμείς εδώ πέρα έχουμε πάρει, να σου το δείξω τώρα ευθύς αμέσως, έχουμε πάρει το μοσχάρι μας, το οποίο το έχουμε κόψει σε όχι πολύ μικρούς κύβους, γιατί δεν θέλουμε να το γυρνάμε 10 ώρες πάνω από εδώ και να... Το γυρνάς όμως, δεν το βάζεις. Όχι, δεν το γυρνάω, δεν το βάζω εδώ πέρα τώρα. Απλά το δείχνω το μέγεθος, το έχω κόψει σε μεγάλα κομμάτια, 1,5 κιλό. Έχει μπόρικο, έχει αρκετό λιπάκι αυτό το έχει κομμάτι. Έχει αρκετό λιπάκι, το έχω πάρει από την κοιλιά του ζώου εδώ πέρα κάτω, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Συνήθως αυτό το κομμάτι το βάζουν για μπέργκερ ή το κάνουν για μαγειρευτά φαγητά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν εδώ πέρα μέσα θα πετάξω τα κρεμμύδια μου, τα οποία τα έχω κόψει από βορρά προς νότο, γιατί έτσι έχει λιγότερα δάκρυα. Τι, από το βορρά μέχρι το νότο, τι είπες, δεν κατάλαβα. Αυτό δεν το έχω χάσει, δεν το ξέρω. Το κρεμμύδι, όταν το κόβουμε από τη μία άκρη μέχρι την άλλη άκρη, σε τέτοια κομματάκια, επειδή δεν σπάμε τη δομή του, δακρύζουμε λιγότερο. Γιατί υδρώνει λιγότερο, καταλαβες? Όχι βέβαια. Δοκίμασε και θα καταλάβεις. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν εδώ πέρα μέσα και δύο καρότα που τα έχουμε κόψει σε ροδέλες, που θα μαγειρευτούν και θα λιώνουν στο στόμα μετά. Θα βάλουμε, εδώ έχω κάνει ένα μπουκετάκι με δεντρολίβανο, θυμάρι, δάφνη και φλούδες από πορτοκάλι. Και αυτό εδώ πέρα θα του βάλουμε ένα μπουκάλι 750 ml κόκκινο κρασί.
να σκεπάσει το κρέας και θα μπει στο ψυγείο για 8 ώρες. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Άμα ήταν και όλο το βράδυ, θα ήταν. Να σου πω, αυτό είναι ακόμα καλύτερο που λες. Είναι πιο εύκολο να σκεφτεί κανείς, να μην, μάλλον μην το πολύ σκεφτεί. Το μαρινάρο το βάζω στο ψυγείο μου το βράδυ, το πρωί το μαγειρεύω. Παρά το ότι τι ώρα να ξεκινήσω το πρωί για να το βάλω να μαριναριστεί για κάποιες ώρες και να το χρησιμοποιήσω. Έχει πιο τρεχαλιτό. Το θέμα είναι όταν μαγειρεύουμε να γλιτώνουμε steps. Λοιπόν, εγώ τώρα τι έχω πάρει, μετά έχει περάσει μια ολόκληρη βραδιά. Έχω φιλτράρει το σε ένα, ξέρετε πώς λέγεται αυτό όλοι με έναν καλό σουρωτήρι, μπράβο. Ναι. Έχω πάρει το κρεατάκι μου με ελαιόλαδο και το έχω σοτάρει ώστε να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Αυτό σημαίνει γεύση, είναι αυτό που λέμε κάθε φορά. Άρα και τα λαχανικά τα έχεις μαριναρισμένα. Όλα μαζί. Όλα, μπράβο, ωραία. Πολύ ωραία, ναι. Και λοιπόν, εγώ επειδή χθες το βράδυ νίστασα και δεν είχα καθαρό μυαλό, ναι, δεν έκανα μπουκετάκι, τα πέταξα εδώ πέρα έτσι χύμα μέσα. Δεν πειράζει. Θα τα ψαράξω λοιπόν, να τα βγάλω, γιατί αυτά δεν θέλω να τα μαγειρέψω, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα στο ίδιο σκεύος που έχω βάλει το κρέας, είχε αυτό το κατακάθι κάτω το οποίο είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μάλιστα. Θα ρίξουμε εδώ τα λαχανικά, τα οποία και θα μαγειρευτούν. Έχεις και μια φλίδα πορτοκαλιού μέσα. Μπράβο ρε Ελένη. Όχι, δεν με πειράζει. Εγώ μη σου ποτά κάνω όμως θα με πειράζει. Το πορτοκάλι το βάζω και μου αρέσει να το τρώω μετά κιόλας. Είναι φανταστικό. Το πορτοκάλι με την έντονη θερμοκρασία που θα έχω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή θα μαγειρευόταν και θα πίκρισε. Άμα όμως το έριχνα μέσα στο φούρνο που θα μαγειρευτεί στους 160 βαθμούς, θα ήταν μια χαρά, θα βγαίνει ωραία γλυκιά γεύση. Το ψυγαρίζω, το βάζω μες στη σάλτσα. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα τι μας έχει μείνει. Αν δείτε εδώ πέρα, επειδή είναι μαριναρισμένα τα λαχανικά, άμα εγώ πάρω λοιπόν εδώ μια κουτάλα, όλα τα υγρά αυτά υδρώνουν. Και τι γίνεται, καταφέρνουν τα υγρά από τα λαχανικά να ξεκολλάνε το κατακάθι από το κρέας. Το οποίο σημαίνει ότι σιγά σιγά εγώ φτιάχνω μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα χωρίς να έχω βάλει τίποτα άλλο εδώ πέρα μέσα. Αυτά λοιπόν εγώ θα τα αφήσω να μαγειρευτούν. Για πολύ λίγο απλά να δω το νεράκι τους που έχουν βγάλει να στεγνώνει. Mm-hmm. Και μετά θα πετάξω μέσα τον πελτέ μου. Θα ρίξω τώρα και το σκορδάκι για να μαγειρευτεί μαζί. Άμα θέλετε δεν βάζεις το σκορδάκι. Και μετά εδώ πέρα αυτό θα το σβήσω με τη μαρινάδα. Α, με τη μαρινάδα. Με τη μαρινάδα. Πολύ φανταστικά. Αυτό λοιπόν, όταν... Μήπως να το δυναμώσεις λίγο τη θερμοκρασία. Είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν στο τέρμα. Εγώ λοιπόν τώρα με το που τελειώσω αυτήν εδώ πέρα τη διαδικασία, ναι, απλά θέλω να δω το ζουμάκι αυτό να βράσει. Με το που βράσει, βάζω ένα καπάκι και μπαίνω στο φούρνο. Αν τα καπάκια που έχουμε δεν μπαίνουν στο φούρνο... Τη σάλτσα μόνο. Μόνο, τίποτα άλλο. Χωρίς το κρέας. Ρε Ελένη. Ρε Γιώργο. Αυτό εδώ, τώρα εγώ θα το μαγειρέψω. Ναι. Να, είδες, έχει αρχίσει και στεγνώνει κιόλας. Το κατάλαβα, είπες, τώρα, θα ρίξουμε μόλις τώρα που στέγνωσε, αρχίσει να πέμπει, θα ρίξουμε μέσα τη μαρινάδα. Δύο κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας. Ναι. Αυτό εδώ θα περιμένω λίγο να... Και θα ενοποιηθεί και θα ρίξω τη μαρινάδα. Ναι. Το αφήνω λίγο να βράσει. Θα πάρει μια βράση. Να εξατμιστεί και το, πώς το λένε, το κρασάκι. Μα, αλλά το κρέας έχει... θα το βάλεις μέσα. Κοίτα, λοιπόν, τελείωσε. Να την κυδάφνη την πετάω. Εδώ τώρα βάζω μέσα το κρέας. Α, με το ό,τι βάζεις, ζουμί λοιπόν, έχει βγάλει. Μάλιστα. Το ακούμε να τσιτσιρίζει. Ναι. Το στρώνω πάρα πολύ ωραία. Γιατί θέλω να καλυφθεί τελείως. Ρίχνω μέσα το κόκκινο κρασί, τη μαρινάδα μου όλη. Και το αφήνουμε για λίγο να βράσει. Και βάζω και ζωμό μοσχάρι μία κούπα. Αυτό λοιπόν τώρα θα το βάλω εγώ καπάκι. Άμα δεν έχετε καπάκι όπως πήγα να πω πριν, μπορείτε να το βάλετε με αλουμινόχαρτο. Και μπαίνει στο φούρνο για 2,5 ώρες στους 160. Όταν λοιπόν περάσουν οι 2,5 ώρες, βγαίνει εδώ πέρα και είναι έτοιμο. Πρόσεχε, μην καείς. Θα σου πάρω αυτό, μήπως. Να το να δω, το βάζω εδώ για να μην κόψει τον μπάγκο μου. Αλλά τι το ήθελα να το πάρω, δώστε μου ένα μωρό μάτιλε για μαντουλάδια. Και ο ιδανικός τρόπος να σερβιριστεί είναι κάνοντας ένα πολύ ωραίο πουρέ πατάτας ή θα σας αρέσει πάρα πολύ και με χυλοπίτες ή ακόμα και με ριζάκι. Θα βάλουμε λοιπόν εδώ το πουρέ κάτω. Και θα έρθουμε εδώ πέρα να ψαρέψουμε τα κομματάκια μας. Θέλω να δείτε επίσης πως θα λιώνει τώρα με το που το ακουμπήσω. Θα λιώσει. Η σάλτσα αυτή, άμα θέλετε να την έχετε πηχτή,
τότε θα βγάλετε το κρέας από μέσα και θα το αφήσετε λίγο να βράσει. Άμα βράσει, θέλω να δείτε εδώ πέρα το κρεατάκι, εδώ πέρα που το έχω στα χέρια μου, πώς ανοίγει, πώς λιώνει, βλέπετε. Πού να δεις πώς το βλέπω εγώ από την κάμερα, ε. Μιλάμε, πραγματικά λιώνει, το βλέπεις σε κοντινό. Υπέροχο. Να το φας κιόλα. Πάλι τρως μόνος σου. Γιατί είναι σαν μέλι. Πάλι δεν τρως μόνος σου. Τι έχουμε πει. Α, να πω ένα, γιατί σήμερα δεν έριξα κανένα τρίβια με τη συνταγή. Ναι. Η προβυγγία, ή στα αγγλικά Provence, η λέξη αυτή προέρχεται από την περίοδο των Βυσιγότθων, που η περιοχή όλη εκεί πέρα, μαζί με την Καταλωνία και με τους Βάσκους, τη λέγανε Provincia Romana. Εντάξει, τώρα μπορείς να κάνεις κάτι. Ένα χειροκρότημα στον συνάδελφο. Μιλάμε, τη δουλειά του την πάει πιο πάνω, δεν υπάρχει. Μέχρι τέρμα το πάει το έργο. Μπράβο. Μπράβο σου, Τζόρτζ μου. Μπράβο σου, αγόρι μου καλό. Και επειδή πραγματικά όλα τα κάνεις υπέροχα και είναι συγκλονιστική η εικόνα. Ναι. Σ' ακούω, συγγνώμη που γύρισα πλάτη. Και η μυρωδιά, όχι, δεν είμαι συγχωρεμένος, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό που θέλω να σου πω είναι απλά αυτό. Βάλ το και το αυτό που είπες. Θα βάλω το καπάκι, ναι. Αλλά επειδή δεν βλέπω να το βρίσκεις είναι πάρα το καπάκι. Είναι πάρα πολλά τα καπάκια και πρέπει να βρω το μέγεθος. Το μέγεθος. Ναι, όταν αφήνεις να κάνω. Μιχαλή, στο φαγητό, γιατί σε βλέπω να φεύγεις και εδώ πέρα το περιμένουν, το ονειρεύονται και πολύ καλά θα κάνουν. Γιατί δείχνει φανταστικό και είναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πολύ ωραία έμπνευση είχες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπημένα μας Γιώργο, ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Αμέ. Ναι, θα σου πω, πού να στείλουμε ένα έτσι για το καλό. Ένα στείλουμε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στο Μεσολόγγι. Ένα πιάτο, θα ξεκινήσει από εδώ. Όχι, μια ολόκληρη κατσαρόλα θα στείλουμε. Μια ολόκληρη κατσαρόλα. Νομίζω θα δίνεις κανένα δώρο, ρε. Θα με βάζεις να μαγειρεύω όλα τα Σαββατοκύριακα. Λίγο τα χρόνια, λίγο τα πολλά παιδιά. Κάθε φορά που είσαι εδώ, μοιράζεις δώρα. Εσύ και η Όπρα. Παίρνεις και εσύ αυτοκίνητο, και εσύ αυτοκίνητο. Μην τα λες ρε αυτό και έρχονται και μου και ζητάνε εδώ μέσα αυτοκίνητα που δεν έχω να δώσω. Λοιπόν, και εσύ. Αχ, καλά περνάμε. Εγώ να δώσω ένα φιλί στην αγαπημένη Δώρα. Η αγαπημένη Δώρα Αναγνωστοπούλου, που είναι πάντα η παρέα μου μέσα στο καμαρίνι. Κάθομαι και ακούω τι θέματα είναι αυτά, αυτό που λέμε φτάσαμε μεσημέρι. Μήπως κάτι έχει αλλάξει, κάτι έχει ανέβει, κάτι έχει κατέβει. Αγαπημένη Δώρα, που σε κοιτώ στα μάτια και όλα μας τα λες με έναν ωραίο τρόπο. Ακόμα και τα πιο δύσκολα. Τα υπέροχα γαλάζια υγρά σου μάτια. Λοιπόν, στο Β είναι εξώφυλλο, λογικό. Και πιο λογικό ότι με πολύ ευχαρίστηση κάθεσαι να διαβάζεις μια συνέντευξη από έναν άνθρωπο που είναι στη ζωή μας καθημερινά και που για εκείνη ξέρουμε αυτό που λέω πάντα για τους ανθρώπους ενημέρωσης, τόσο όσο. Γλυκός, ωραίος άνθρωπος. Δώρα, σε ευχαριστούμε. Στο Β, βέβαια, το οποίο ξέρετε ότι κυκλοφορεί στο Βήμα της Κυριακής μαζί με το ωραίο μας βιβλίο για τις πίτες. Αυτά. Έρχομαι σε σένα, γλυκό κορίτσι. Χαίρετε. Μικρό κορίτσι, υπέροχο. Αλεξάνδρα μου, πόσο καιρό δούλεψες μέχρι να συνεργαστείς και με εμάς στην ενημέρωση? Περίπου 7-8 χρόνια. 7-8 χρόνια. Ναι. Άρα αμέσως, νωρίς, γιατί είσαι και μικρό κορίτσι. Αμέσως, να ξεκίνησα την πρακτική μου σε ένα κανάλι που έκατσα εκεί ένα χρόνο και μετά ξεκίνησα γιατί πάλι... Γιατί ενημέρωση? Δεν ξέρω, μου άρεσε πάντα. Δεν μπορούσα να με φανταστώ κάπως μέσα στην ψυχαγωγία. Δηλαδή, σαν παιδί έβλεπες ειδήσεις, όχι σαν μεγάλη, όλοι οι άνθρωποι βλέπουν, αλλά σαν παιδί, εννοώ βλέποντας οι γονείς σου ανοιχτή η τηλεόραση μες στο σπίτι. Βλέπαμε, ήταν πάντα το δελτίο. Ναι, το βλέπαμε πάντα το δελτίο και οι γονείς μου το συζητούσαν. Ο πατέρας μου, γιατί η μάνα μου δεν καταλάβαινε ελληνικά, οπότε με τον πατέρα μου όσο μπορούσαμε. Και ήταν πολύ, δηλαδή θέλανε και οι ίδιοι να ασχοληθώ πολύ με την ενημέρωση. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Και είναι ωραία. Και πιο εύκολη, πρέπει να πω, η ενημέρωση νομίζω από την ψυχαγωγία γενικότερα, θεωρώ εγώ. Βλέποντας το εδώ. Θεωρώ ότι η ενημέρωση είναι λίγο πιο εύκολη. Μπορεί τα ωράρια να είναι πιο πολλά, να έχει λίγο πιο πολύ τρέξιμο, να είναι δηλαδή το τηλέφωνο να χτυπήσει 12 η ώρα το βράδυ, γιατί μπορεί να έχει γίνει κάτι. Ενώ εδώ δεν θα χτυπήσει. Εδώ δεν θα χτυπήσει. Κάτι τρομακτικά σοβαρό. Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι όσο είμαι εδώ, δύο φορές έχει χτυπήσει και μου έχει κάνει και εντύπωση. Γενικά δεν χτυπάει. Αλλά στην ενημέρωση δεν είναι έτσι. Δηλαδή στην ενημέρωση χτυπάει μόνιμα το κινητό σου. Δηλαδή τα ωράρια είναι πολύ. Δηλαδή στην ενημέρωση θα δουλέψεις 14 ώρες την ημέρα. Μπορεί να μην έχεις και πρόγραμμα. Μπορεί να μην έχεις και συγκεκριμένες ώρες. Μπορεί πολλά. Είναι σαν τους γιατρούς ένα πράγμα. Λες, αυτή είναι η βάρδια μου στο νοσοκομείο, αλλά
το τηλέφωνο ανοιχτό και ανά πάσα στιγμή είμαι έτοιμος να βοηθήσω. Ναι, ναι, αλλά το ρεπορτάζ είναι λίγο έτσι πιο, αυτό που λέμε, λίγο πιο ξύλινο στην ενημέρωση, είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, είναι λίγο πιο βατό, τουλάχιστον για εμένα. Δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπουν όλοι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, γιατί το βλέπα και πριν μέσα, για τη δημοσκόπηση που έχει γίνει, που έκανε το Μέγκα, mm-hmm. και τι δείχνει η χώρα, ο κόσμος, ο λαός, όλοι εμείς, ότι είναι αυτό που απασχολεί, ενδιαφέρει, πονάει περισσότερο τον κόσμο. Είναι αυτό που λέμε και εδώ κατά καιρούς, είναι η ακρίβεια. Δεν θα μπορούσε νομίζω να είναι και κάτι άλλο. Στη δημοσκόπηση λοιπόν χθες της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, είδαμε ότι το 44% όσων ρωτήθηκαν απάντησαν ότι αυτό που τους βασανίζει ουσιαστικά πιο πολύ, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή, είναι η ακρίβεια. Και είναι αλήθεια αυτό, γιατί βλέπουμε ότι έχουν γίνει ανατιμήσεις σε όλα τα αγαθά και κυρίως μιλάμε για τα βασικά αγαθά. Δηλαδή, όχι για κάτι αυτό που θα πει το κάτι το παραπάνω. Τα βασικά, δηλαδή το γάλα σου, το αυγό, το ψωμί, τα βασικά που χρειάζεται ένα σπίτι. Πλέον έχουμε φτάσει μια τετραμελής οικογένεια να χρειάζεται για να συντηρηθεί, δηλαδή για να φάει, να θέλει από 700 μέχρι 1100 ευρώ. Όταν τώρα ένας μέσος μισθός είναι 1100 ευρώ, τώρα αν δουλεύουν και οι δύο, πάλι καλά. Αν δουλεύει όμως ο ένας, άμα δηλαδή τα θέλεις όλα αυτά για να συντηρηθείς και να φας, καταλαβαίνεις ότι δεν σου μένει μετά τίποτα άλλο. Και αυτό λοιπόν φαίνεται και στις αγορές που κάνουμε εμείς οι Έλληνες ως καταναλωτές, όπου πλέον φαντάζομαι ότι επιλέγουμε να ψωνίζουμε online από τα καταστήματα για να μην ξοδεύουμε βενζίνη να πάμε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε, ή έχουμε και τον έλεγχο. Δηλαδή έχεις το κινητό και βλέπεις σιγά σιγά μαζεύεται. Βέβαια, στο καλάθι. Ξέρεις ότι δεν θα ξεφύγεις. Ναι. Εγώ πέραν του καυσίμου για να πας εκεί, θεωρώ ότι έχεις πιο πολύ τον έλεγχο όταν πραγματικά τα ψώνια που θες να κάνεις τα χτυπάς εκείνη την ώρα και λες: αυτά είναι τα ψώνια μου, δεν ξεφεύγω. Γιατί να βλέπεις μπροστά σου, απλώνεις το χέρι και για άλλα. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Επίσης, δεν μπορείς να υπολογίσεις πόσο στοιχίζουν αυτά που θες να πάρεις. Ενώ όταν τα παραγγέλνεις, τα βλέπεις. Ξέρεις ακριβώς και αν πρέπει να αφήσεις κάτι πίσω ή ότι ξεφύγαμε ή όχι. Ναι, ναι, και εγώ έχω πολλούς γνωστούς πλέον στο σούπερ μάρκετ που μου λέγανε παλαιότερα: πηγαίναμε, κάναμε τη βόλτα μας στο σούπερ μάρκετ, έπιανες από εδώ, έβαζες το καλάθι. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι από την εποχή που μπήκε το θέμα COVID και να είμαστε προσεκτικοί αν βγαίνουμε έξω τότε που κλείνανε τα μαγαζιά κτλ., με το που ο κόσμος έμαθε το σύστημα που δεν το είχαμε μάθει εδώ στην Ελλάδα, ψωνίζω και μου τα στέλνουν σπίτι μου, νομίζω ότι έπιασε πάρα πολλούς ανθρώπους και για άλλους λόγους. Γιατί δεν έχεις χρόνο να πας για ψώνια. Γιατί ενώ αν δουλεύουν και οι δύο γονείς, έχεις να παραλάβεις ένα παιδί, είναι μετρημένος ο χρόνος σου, τι ώρα πρέπει να είμαι εδώ, τι ώρα πρέπει να είμαι εκεί. Πότε να τα κάνεις. Και αν το Σάββατο γίνεται χαμός γιατί αυτοί που δεν εργάζονται το Σάββατο θα πάνε να ψωνίσουν. Ναι. Τότε το μου τα φέρνει σπίτι, λες και έχω να βοηθώ, αφού δεν το χρεώνει, άμα δεν το χρεώνει. Τότε ναι, πλέον έχει είναι ένα πολύ όριο. Καλό σύστημα. Είναι. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα, παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, αυξήθηκαν κατά πάρα πολύ οι ηλεκτρονικές αγορές. Κόσμος που δεν τα ήξερε, τα έμαθε. Βρήκαμε καινούργιες εφαρμογές. Πλέον τα παραγγέλνουν όλα. Από φαρμακείο και σούπερ μάρκετ και μέχρι και ρούχα. Και εύκολα να δεις τις τιμές έτσι. Γιατί χτυπάς το σούπερ μάρκετ που θες και λες: ωραία, εγώ είναι συγκεκριμένα τα εβδομαδιαία μου πλην των έξτρα αγορών μου. Για να δω. Οπότε ο πελάτης έχει και πιο γρήγορη εικόνα για το ότι με συμφέρει να ψωνίσω από αυτό το σούπερ μάρκετ ή να πάω στο άλλο. Έχει και πλέον έχουν βγει και έρευνες που βλέπουμε ότι οι Έλληνες, ενώ παλαιότερα δεν το πολύ ψάχναμε. Δηλαδή θα πήγαινες σε ένα σούπερ μάρκετ, θα έπαιρνες αυτό που έβλεπες, δεν θα έβλεπες ξέρω εγώ τι έχει το διπλανό. Ή θα πήγαινες στη Λαϊκή και θα τις προσφορές όλες τις βλέπουν. Άμα σου λέει πάρε τρία μπουκάλια, ξέρω εγώ από αυτό το ρυπαντικό, γιατί σου το ένα είναι δώρο. Το βλέπεις, αλλά δεν μπορείς να δεις τις λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να περνάς από το κάθε ράφι αυτά που θες να πάρεις. Πρέπει να, δηλαδή, πραγματικά να σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Άλλο να το κάνεις για 5 προϊόντα και άλλο να θες να πάρεις. Πλέον το κάνουν για πιο πολλά προϊόντα. Ναι, μεν εννοείται θα πας στην προσφορά να δεις άμα αυτό το προϊόν το οποίο υπάρχει σε προσφορά, άμα θέλω να το πάρω και με συμφέρει και όλα εφόσον είναι σε προσφορά, αλλά πλέον είναι αυτό που λέμε, τα τσεκάρουν όλα. Όλα, δηλαδή, όλα. Θα μπουν, και κυρίως αυτά που πολλοί χρησιμοποιούν. Δηλαδή, αν έχει ο άλλος να πάει να πάρει πάνες που είναι στοιχίζουν και που πρέπει να ψωνίζει συνέχεια. Φυσικά. Αυτό και θα κάνει. Ναι, ναι, ναι. Δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, η ακρίβεια πλέον νομίζω ότι έχει φτάσει να γονατίσει σχεδόν το κάθε νοικοκυριό. Πλέον δεν μπορούν να το υπολογίσουν. Είναι δηλαδή τρομακτική η ακρίβεια πια νομίζω για τα νοικοκυριά. Και πάμε να περάσουμε και στο θέμα, στο δικαστήριο θα έλεγα, όχι μόνο της ημέρας, αλλά μια δίκη που έχει απασχολήσει πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα
που γίνεται. Νομίζω θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και, και η δίκη του αιώνα. Νομίζω τα δικαστήρια γενικότερα και όλη η λειτουργία δεν έχουν ξαναντιμετωπίσει μια τέτοια υπόθεση, ούτε μια τέτοια κατηγορία. Μετά λοιπόν από 13 μήνες είχαμε την πρόταση της εισαγγελέως. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε είναι μια πρόταση, γιατί οι δικαστές είναι αυτοί που θα αποφασίσουν εν τέλει αν θα κριθεί η συγκεκριμένη γυναίκα ένοχη ή μη. Η πρότασή της λοιπόν είναι να κατηγορηθεί η συγκεκριμένη μητέρα από την Πάτρα ένοχη για την δολοφονία της 9χρονης κόρης της. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ συγκλονιστικά και σκληρά αυτά που ακούστηκαν στο δικαστήριο, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει και τι όχι και το τι πιστεύουμε. Για να καταλάβει, η Τζορτζίνα είχε μια ατυχία, να είχε μάνα την κατηγορούμενη. Ήταν από τις προτάσεις που ακούστηκαν εχθές. Το χέρι που έδωσε την κεταμίνη στην Τζορτζίνα ήταν αυτό της κατηγορούμενης. Χαρακτήρισε το 9χρονο παιδί, μια ηρωίδα, η οποία πραγματικά έζησε ένα βασανιστήριο όλο αυτό το διάστημα, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό το παιδί ήταν ένα υγιέστατο παιδί, το οποίο μπήκε στο νοσοκομείο, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι ακριβώς έχει γίνει, και το παιδί αυτό κατήντησε τετραπληγικό. Πάμε μετά εδώ πέρα που λέει, αν αναλογιστεί κανείς ποια είναι η αιτία για το θάνατο, είναι να τρελαθεί. Ξεπερνάει δηλαδή και το πιο τρελό σενάριο η υπόθεση αυτή. Ένα άλλο που πραγματικά εμένα τουλάχιστον με σόκαρε είναι που λέει, το παιδί έγινε εργαλείο στα χέρια, δηλαδή της μητέρας, για να χειριστεί τον πατέρα κάθε φορά που την εγκατέλειπε. Είναι πραγματικά απίστευτο να διανοηθεί κάποιος ότι μια γυναίκα μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να κάνει το όποιο κακό σε ένα μωρό, σε ένα παιδί, για να γυρίσει έστω πίσω για λίγο καιρό, για λίγο διάστημα, ο σύντροφός της. Τώρα, και το τελευταίο αυτό εδώ πέρα που έκλεισε κιόλας η πρόταση της εισαγγελέως ήταν, το δύσκολο σε αυτή την υπόθεση δεν είναι να δούμε αν το έκανε, το θέμα είναι να δούμε γιατί το έκανε. Μάλιστα. Είναι πραγματικά λόγια που και όσοι βρέθηκαν στα δικαστήρια και εμείς μετά από λόγια, τα... Η δίκη ολοκληρώνεται, θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, οι αποφάσεις πώς βγαίνουν. Έχουμε μετά την 1η Φεβρουαρίου, έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων. Μετά, μόλις τελειώσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων και της μιας και της άλλης πλευράς, θα αποφασίσουν οι δικαστές. Αλλά νομίζω βαίνουμε σιγά-σιγά προς το τέλος της υπόθεσης αυτής. Μιλάμε όμως για το ένα παιδί. Αυτή τη στιγμή γίνεται η δίκη για την Τζορτζίνα. Δεν μιλάμε και για τα τρία παιδιά, μιλάμε μόνο για αυτό το παιδί. Και θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε, νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα δούμε και την οριστική απόφαση. Μάλιστα. Για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Εσείς περνάτε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ από την άλλη πλευρά, με άλλη παρέα, με άλλη διάθεση. Εδώ στην παρέα στην Καλή. Το ζούμε. Έλα στην παρέα στην Καλή και την Καυτή. Η αλήθεια είναι, χωρίς να θέλω να είμαι αγενής, προς τους τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, ότι τίποτε από αυτά που λέμε τώρα εδώ μπορεί να υποθεθεί. Δεν λέγεται τίποτα. Αλήθεια. Σε σένα φυσικά θα μου τα πείτε. Ναι, βεβαίως. Και είναι μόνο δύο παρά. Εμείς τα λέμε μεταξύ μας. Εσύ θα τα απολαύσεις. Θα τα απολαύσω. Όπα. Διαφημίσεις. Ορχές. Αλήθεια. Πώς σας φαίνεται έτσι αυτό το κομμάτι, έτσι να καθόμαστε μεταξύ φίλων και να λέμε κάπου πλανάτε και λίγο μια αίσθηση αγάπης και έρωτος. Ερωτισμού. Ναι. Αυτή είναι εδώ την παρέα. Εδώ, αγάπη, κάνα σε... Αλλά λέω, γιατί ακούμε το κομμάτι. Δευτερόλεπτα πριν παρανοώ να πιαστούμε στα χέρια του. Κάντε μην ανοίξω το στόμα. Αλλά εντάξει, έλα μου. Έκανα το λάθος να ρωτήσω τι μαγείρεψε ο Γιώργος όσο μαγείρευε και λέει η Ελιάνα. Τη σκαλέτα μπροστά-μπροστά το έχει πάνω-πάνω. Ναι, να το εδώ το μοσχαράκι. Ναι, αλλά θέλει να το σταλάβει εμείς. Κατάλαβες, μας σημαίνει τροφή. Ναι, ναι. Κατά λάθος υπάρχει πάθος. Ωραία η ερώτησή σου για τον έρωτα. Παρακάτω λοιπόν. Το επόμενο είναι παλιά χώριζες και σε λέγανε ζωντοχύρα. Έτσι, μπράβο. Τα θέματα του έρωτα είναι αυτά. Δεν είναι τόσο παλιά το παλιά. Όχι, όχι δεν είναι. Όχι. Γιατί τα λέμε καμιά φορά και επειδή πραγματικά έχει αλλάξει πολύ η εποχή, νομίζουμε ότι αυτά γινόντουσαν αιώνες πριν. Δεν είναι όμως. Ακριβώς αυτό είναι και η διαφωνία μας. Το ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στους πρωταγωνιστές που μίλησε, είπε ότι αυτά ήταν πράγματα του παρελθόντος και σήμερα έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε. Παλιά χώριζες και σε λέγανε ζωντοχύρα. Παλιά η μαμά σου χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο αν άκουγε ότι η κόρη της παίρνει διαζύγιο. Προτιμούσε να μείνει η κόρη της στη γυμνή σε ένα γάμο από ότι να πάρει διαζύγιο. Σήμερα ένα στους δύο παίρνει διαζύγιο. Σήμερα υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Σήμερα υπάρχουν ομόφυλες οικογένειες. Όλα υπάρχουν.
Τα παιδιά πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Όταν δεν ψηφίσαμε την αναδοχή, την ψηφίσαμε 4 γυναίκες μόνο. Όλοι οι άντρες εξαφανιστήκανε. Της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί οι γυναίκες? Γιατί εμείς οι γυναίκες είμαστε μανάδες. Και ξέρουμε τι θα πει παιδί. Και ξέρουμε ότι το παιδί τίποτα να μην έχεις. Αγάπη από την ώρα που έχεις τη δυνατότητα να του δώσεις και συναισθηματική ασφάλεια, αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Δεν μπορείς να ζητάς από την Εκκλησία να συμφωνήσει μαζί σου για ένα τέτοιο θέμα. Δεν θα συμφωνήσει. Αλλά θα δεχθεί όμως όλα τα παιδιά ως πίμνιο μέσα στην αγκαλιά της. Ναι. Το υπογράφω. Κάθε λέξη. Ναι. Συμφωνώ με κάθε λέξη. Εντάξει. Πόσο εντάξει. Να μείνουμε λίγο στο πρώτο κομμάτι, σε αυτό που λέμε για το αν τελικά έχει περάσει η εποχή στην οποία μια γυναίκα η οποία μπορεί να έπαιρνε ένα διαζύγιο, όπως λέει, στιγματιζόταν ή όχι. Δεν είναι και τόσο παλιές όπως λες αυτές οι εποχές. Δεν είναι και τόσο παλιές, αλλά σίγουρα σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως ήταν χτες. Ναι. Απλά δεν είναι τόσο παλιό. Έχει αλλάξει σήμερα ότι μπορεί κάποιος να βγει και να κατακρίνει αυτόν που κατακρίνει μια γυναίκα γι' αυτό λόγο. Δηλαδή, αν θα ακουστεί αυτή η φράση, μπορεί να πεταχτεί κάποιος να πει: μα τώρα τι μυαλά είναι αυτά. Αυτά τα λέγανε παλιά. Απλά, μωρέ, Δημήτρη, ενώ παλιά δεν θα υπήρχε αυτό. Είναι αυτό το οποίο συζητάμε συνέχεια, ότι στο δημόσιο όλοι καλοί είμαστε και όλοι λέμε τα σωστά. Αλλά τελικά στις παρέες ακόμα τα ίδια πράγματα γίνονται. Ένα βήμα είναι και αυτό. Να σου πω και κάτι. Και αυτό με το δημόσια ερωτηματικό, γιατί πριν λίγους μήνες στην ελληνική τηλεόραση είχαν ακουστεί υποτιμητικά σχόλια για μια γυναίκα που έχει χωρίσει και έχει δύο παιδιά και είναι κάποιος πρώην σύντροφος μαζί της κλπ. Και δημόσιο δηλαδή, όμως το κατακρίνεις. Σημαίνει δημόσιο, είναι ένα βήμα, παιδιά. Υπάρχει αντίλογος, θα υπάρχει, αλλά θέλω να σου πω ότι ριζωμένο ακόμα στους ανθρώπους μέσα είναι. Εντάξει, θα αλλάξει και αυτό. Όπως είπαμε και πριν, αυτά και οι φράσεις, θυμάστε. Η φράση. Ο γιος σου τα έχει φτιάξει με μια παντρεμένη, χωρισμένη με παιδί. Ακριβώς, ακριβώς. Μα ακόμα δεν έτσι είναι. Δεν και 50 χρόνια πριν. Όχι, αυτό δεν ήταν το θέμα. Ήταν το κάτω από αυτό. Δεν πιστεύω να την παντρευτεί κιόλας. Να μπλέξεις, ήταν δηλαδή, να μπλέξεις. Το μετά ήταν αυτό που ενδιέφερε περισσότερο. Βέβαια. Βέβαια. Σιγά σιγά αλλάζουν αυτά. Ας αλλάξει ο δημόσιος λόγος και σιγά σιγά θα περάσει και μέσα μας. Το θέμα είναι να περάσει την ουσία όμως. Να μην περάσει μόνο. Δεν βιάζεστε ρε παιδιά. 10 χρόνια πριν λέγαμε αυτά. Καλά, δεν βιάζομαστε Δημήτρη, αλλά έχουμε φτάσει και στο 2024. Τι εννοείς μη βιάζεσαι? Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι τόσο χρόνια, δεκαετίες. Υπάρχουν ανθρώπων που δημοσιολογούν, σωστά. Αν λοιπόν εμείς λέμε αυτό που πιστεύουμε, που είναι ότι δεν πιστεύω να το λέει κάποιος ακόμα, εκφράζουμε την άποψή μας. Τη λέμε και μπορεί να αισθανθεί και άσχημα αυτός που το λέει. Ακριβώς. Εγώ έτσι το πιστεύω. Δηλαδή, όντως έχετε δίκιο, υπάρχουν ενδεχομένως κάποιες ομάδες που λένε όχι μόνο ζωντοχύρα, και στο ράφι και παντρεμένοι και χωρισμένοι. Όλα, ό,τι θέλεις. Στο ράφι υπάρχει ακόμα αυτή η έκφραση, λες? Κατά τη γνώμη μου, μόνο κοροϊδευτικά. Δηλαδή, το λες για να κοροϊδέψεις μια εκφράση. Από κάτω στην πολυκατοικία μένει μια γεροντοκόρη. Δηλαδή, το λες ακόμα. Το λες. Το λες. Παρ' όλα αυτά, εσύ, εάν πιστεύεις το αντίθετο, λες δεν πιστεύω να το λέει κανείς, παιδιά. Εντάξει, ας βγαίνει να το λέει λοιπόν ο άλλος. Σιγά σιγά θα σταματήσουν να το λένε. Αργά, αργά. Ναι. Φυσικά και για το θέμα της Εκκλησίας γέλασα τις προάλλες έτσι χαριτωμένα και λίγο αισιόδοξα, γιατί ανέβασε μια φίλη αυτά τα παλιά ημερολόγια που είχαμε του τοίχου, που έλεγε το 1982, Ιανουάριος 24, μενόταν ο πόλεμος μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας για τον πολιτικό γάμο. Οπότε αυτό είναι κάτι αισιόδοξο να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι έτσι όπως σιγά σιγά όλα περνάνε και χωνεύονται και γίνονται και τελικά η κοινωνία από ανθρώπους αποτελείται και θα πάμε εκεί που θέλουν οι πολλοί. Έτσι όπως τότε γίνονταν μια πολλά. Άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι γίνεται και τώρα. Αν είναι αυτή. Βέβαια. Λοιπόν, μίλησε όμως και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Καλύτερα Αργά, ο οποίος είπε ότι εγώ πέρασα όλη μου την εφηβική, τα παιδικά μου χρόνια και τα εφηβικά ως ένα παιδί διάφανο που δεν μπορούσα να κάνω όνειρα. Τι ακριβώς εννοεί? Πάμε να δούμε. Ήμουν ένα παιδί το οποίο ήταν πάρα πολύ κλεισμένο μέσα στο σπίτι. Φαινόμουν χαρούμενο στο σχολείο και κάθε φορά που ερχόταν το διάλειμμα ήταν μια αγωνία του να βρω 3-4 ανθρώπους κάπως να κολλήσω. Ας μην πω και τίποτα, να είμαι κάπου εκεί πέρα, να περάσει το δεκάλεπτο του διαλύματος, να μην το περάσω μόνος. Ναι, ο καθένας εξελίσσεται ή φανερώνεται ή εν πάση περιπτώσει εκδηλώνεται αλλιώς. Στη δική σου περίπτωση δεν είναι. Εγώ ήμουν ένα διάφανο πράγμα, ναι. Ναι, 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 ναι. Εγώ μεγαλώνοντας δεν μπορούσα να έχω κανένα όνειρο, ούτε να κάνω οικογένεια, ούτε να γίνω πατέρας, ούτε θα παντρευτώ, ούτε δεν θα ήταν αυτό που σου είπα, ένα διάφανο πράγμα ήμουνα, μια διάφανη σελίδα, μια λευκή σελίδα ήταν και τα όνειρά μου ως προς την προσωπική ζωή. Δεν μου επιτρεπόταν να έχω όνειρο ως προς την προσωπική ζωή. Ωραία. Ενώ τώρα ένας άνθρωπος μπορεί να έχει και αυτό.
ακριβώς. Και μιλάει για λίγα χρόνια πριν, όταν ο ίδιος ήταν παιδί και μεγάλωνε στις Σέρρες. Και λέει πώς μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια έχει γίνει αυτή η αλλαγή που ένα παιδί σήμερα μπορεί να το ονειρεύεται. Ότι και ο γάμος θα θεσμοθετηθεί και παιδί θα μπορέσει να κάνει. Ένα μωρέ από με το τον τι ονειρεύεσαι όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ότι πώς εσύ ο ίδιος ετοιμάζεις το παιδί σου να βγει στην κοινωνία και να υποστηρίξει την όποια επιλογή του. Γιατί αν ανατρέξω και σκεφτώ ανθρώπους που έχουν μια άλλη επιλογή στη ζωή τους, σε όλες τους τις συνεντεύξεις, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι εγώ πληγώθηκα γιατί το ίδιο μου το σπίτι δεν με αγκάλιασε. Γιατί το ίδιο μου το σπίτι μου είπε: δεν θέλω να σε ξέρω, δεν είσαι παιδί μου, μην έρθεις από εδώ, ντρέπομαι για σένα. Αυτό λοιπόν, όταν δεν το κάνεις στο σπίτι σου, να θωρακίσεις εσύ το παιδί σου, πώς θα φτάσει ένα παιδί στο προάβλιο ενός σχολείου να έχει την ικανότητα να διαχειριστεί αυτό που του συμβαίνει. Προφανώς, αλλά σκέψου ότι οι γονείς... βέβαια με τον Γιώργο. Μα είναι αν λέω για τον Γιώργο. Εγώ λέω. Εγώ δεν αναφέρομαι στους γονείς του Γιώργου. Εγώ λέω για τους ανθρώπους όλους αυτούς που παλεύουν να πούν ότι εγώ είμαι εδώ με τον δικό μου τρόπο. Ακριβώς. Ναι, αλλά ακόμα και αν ξεκινά από το σπίτι και έχεις υποστηρικτικό περιβάλλον, όπως έχουμε ακούσει και άλλους ανθρώπους να λένε στις συνεντεύξεις, δεν πάβεις στο σχολείο να έχεις πρόβλημα. Ο Μήνος Θεοχάρης δεν έλεγε προχθές ότι οι γονείς μου δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Στο σχολείο δεν ήθελα να μπω μέσα από το bullying που δεχόμουν. Θέλω να πω όμως για τον Γιώργο Καπουτζίδη ότι νομίζω ότι είναι μια στιγμή που σιγά σιγά δικαιώνεται αυτό που τόσα χρόνια κάνει. Έχει μπει στο στόχαστρο πάρα πολλές φορές. Έχει χαρακτηριστεί γραφικός. Γράφουν πολλές φορές στο Twitter καλά. Μας μιλάει συνέχεια μόνο για αυτά τα θέματα. Άλλοι λένε δεν έχει έργο πια να επιδείξει, δεν γράφει σειρές, δεν μας κάνει να γελάμε. Και συνέχεια λέει για τα δικαιώματα. Να που το βάρος όμως το σηκώνει ο Γιώργος Καπουτζίδης ή και ο Φώτης Εργουλόπουλος ή και άλλα αγαπημένα προσφυλή πρόσωπα για να μπορούμε σήμερα να ακούμε και να είμαστε ένα βήμα. Και περισσότερο, περισσότερο παιδιά που ακούν από την επαρχία και από την περιφέρεια που πραγματικά έχει παίξει πολύ, πολύ σημαντικό ρόλο ο Γιώργος και ο Φώτης. Ο Γιώργος ήταν διάφανος, αλλά αποδείχθηκε πολύ δυνατός και χρήσιμος για όλους. Μα ακόμα και οι Σέρρες, η σειρά αυτή που έφτιαξε πέρσι, ήταν αφιερωμένη ακριβώς σε αυτό. Στην κλειστή κοινωνία, στη διαφορετική επιλογή και στο πώς μπορούσε ένα παιδί όλο αυτό να το διαχειριστεί που είχε γίνει άντρας. Αυτό ακριβώς ήταν αυτή η σειρά. Έτσι. Μάλιστα. Σε λίγο καιρό θα είναι κοντά μας, θα είναι καλεσμένος μας και θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Τώρα να περάσουμε στην Κατερίνα Τσάβαλου. Ναι. Λοιπόν, επειδή τα ακούμε και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, εγώ όσο καιρό συζητάμε και βλέπουμε συνεντεύξεις ανθρώπων που μας δίνουν σε εμάς ή αλλού, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές γυναίκες να λένε μπορώ να μεγαλώσω και θέλω να μεγαλώσω μόνο μου ένα παιδί. Ναι. Και αφού η εποχή πια δεν με βάζει στο στόχο. Δεν είμαι δαχτυλοδεικτή. Και άλλες τόσες όμως που λένε ούτε το σκεφτόμουν, ούτε μπορώ να σηκώσω αυτό το βάρος. Α, για να μην πω και την περίπτωση γυναίκας που την είχαμε συζητήσει κιόλας στη Βάνα που έλεγε πίστευα ότι μπορώ και το έκανα και το προχώρησα μόνο μου, αλλά τώρα που το σκέφτομαι βλέπω ότι πολύ δύσκολα κανείς μόνος μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί, με ό,τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν η Κατερίνα Τζάβαλου λέει πρώτα πιστεύω στην οικογένεια, δηλαδή θεωρεί πρώτα ότι γίνεται η οικογένεια με τον σύντροφό σου και μετά ένα παιδί. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι το παιδί κάνει την οικογένεια. Και όπως πολύ σωστά είπες, υπογραμμίζω ότι η ίδια θεωρεί ότι θα ήταν ένα πολύ μεγάλο βάρος να κάνει την επιλογή αυτή και να έχει μόνη της ένα παιδί, παρά το γεγονός ότι το παιδί ήταν πάντα η πολύ μεγάλη της επιθυμία. Ας τη δούμε. Κατερίνα μου, σε βρίσκω σε μια έτσι χαλαρή περίοδο στη ζωή σου, ολοκλήρωση της εμφανίσης στο Βεργίνα Θέατερ στην Θεσσαλονίκη. Απολαμβάνεις περισσότερο χρόνο τώρα με την μικρή σου? Ναι, μα ήρθε και η μικρή μου στη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια? Είδα και την παράσταση και στην ταινία τώρα, ας πούμε, τους κουραμπιέδες που έκανα, κουραμπιέδες από χιόνι. Ακόμα δεν θέλω να τη δει, δεν ξέρω, γιατί επειδή ο ρόλος μου είναι λίγο πιο σκοτεινός. Σωστά. Και το σκέφτομαι να μην τη δει ακόμα, ξέρω. Ναι. Υποδίεσαι μια μάνα που μεγαλώνει μόνη το παιδί της και ουσιαστικά η ταινία αναφέρεται στη μονογονεϊκή οικογένεια. Πιστεύω πρώτα στην οικογένεια, δηλαδή στο μοίρασμα. Και μετά το θέλω να κάνω ένα παιδί και ό,τι γίνει. Για την επιλογή τώρα κάποιας να κάνει μόνη της παιδί και να το μεγαλώσει μόνη της, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν θα έμπαινα ποτέ εγώ σε κάτι τέτοιο. Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις παρένθετες μητέρες. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου σαν μάνα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή να καταλάβω πώς όταν έχω ζήσει όλο αυτό της εγκυμοσύνης που κυοφορείς, που έχεις ένα παιδί μέσα σου, που μεγαλώνει, που είναι όλη αυτή η μαγεία, όλο αυτό το θαύμα, πώς μπορείς μετά, αφού το γεννήσεις, να πεις «ΟΚΕΙ, το δίνω γιατί έχω κάνει μια συμφωνία». Δεν μπορώ να το καταλάβω. If you're feeling down, I just wanna make you happy, baby.
γενικότερα σκέφτομαι, ενώ και για αυτά τα θέματα, πώς θα τα προσεγγίσω όταν θα αρχίσουμε να τα συζητάμε πιο επισταμένα και να με ρωτάει. Ήσουν έτοιμη να γίνεις μάνα, το ήθελε? Το ήθελα πάντα. Απλώς σκεφτόμουν ότι αποκλείεται να γίνει. Και από θέμα επιλογών γενικότερα. Και θεωρώ ότι ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, το καλύτερο που έχω κάνει, αν θέλω να είμαι, ας πούμε, εννοώ, να πω τι έχεις κάνει, να μου πει κάποιος στη ζωή σου, ρε παιδί μου, αν τώρα. Θα πω το παιδί μου. Μ' αξίωσε ο Θεός και έγινα μάνα. Ναι. Και το εννοώ. Πέρασες δύσκολα κατά την εγκυμοσύνη σου, ότι πήρες πάρα πολλά κιλά? Πήρα 26 κιλά. Έβγαλα υποθυρεοειδισμό. Πέρασα μετά bullying, τρελό. Από ποιον? Από πολύ κόσμο. Γενικά, πέρασα ότι και τα κιλά σου και δεν είσαι όπως ήσουν πριν και πότε θα τα χάσεις. Που τα είχα χάσει, απλά δεν τα έχασα όλα αμέσως. Ναι. Πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό το bullying? Εντάξει, με πήρε από κάτω σε κάποια φάση. Δηλαδή, λέω, εντάξει, ήμουν λίγο πιο ευάλωτη. Αλλά μετά αποφάσισα να τα αφήσω τελείως πίσω. Ναι. Και λέω, εντάξει, δεν έχω να δίνω και λογαριασμό. Τελικά αρέσει τον Έλληνα να σχολιάζει, πιστεύεις? Αρέσει να σχολιάζει και είμαστε και ρατσιστές. Ναι. Όλα είμαστε. Κάνεις μια δουλειά η οποία δεν έχει σταθερότητα. Ναι, δύσκολη πολύ. Σε αγχώνει αυτό τώρα που έχεις και το παιδί στη ναι, ζωή? Ναι, πάντα είχα άγχος γι' αυτό. Τώρα έχει γίνει ακόμα περισσότερο και έχουν γίνει και τα πράγματα πιο δύσκολα. Mm. Φαντάζομαι έχεις τη βοήθεια και του συζύγου σου, έτσι? Κάνει τη δουλειά του σε μια εταιρεία, δουλεύει, ναι. Έχει, ας πούμε, είναι πιο σταθερό μισθό, αλλά ναι. Δεν πάει έτσι. Εγώ έχω μάθει να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη και είμαι. Και έχει τύχει να πάρω και ταμείο ανεργίας. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω τηλεόραση. Μου έχει λείψει πάρα πολύ. Έχω να κάνω γύρω στα 12 χρόνια. Πολλοί συναδελφοί σου δέχονται κατά καιρούς προτάσεις να είναι σε talent show, να πάνε σε παιχνίδια επιβίωσης. Και εγώ έχω δεχτεί. Έχεις δεχτεί τέτοια? Έχω δεχτεί από το Survivor. Α. Και είχα πει όχι. Δεν θα πήγαινα έτσι κι αλλιώς. Πριν κάνεις το παιδί? Όχι, με το παιδί. Λοιπόν, επειδή το θέμα της παρένθετης μητρότητας είναι διαρκώς στην επικαιρότητα όλες αυτές τις μέρες, θέλω να πω ότι αυτή είναι η μία πλευρά. Ότι ας πούμε χρησιμοποιούμε τις γυναίκες και πώς μια γυναίκα ενώ έχει ένα μωρό θα το δώσει κάποια στιγμή σε έναν άλλον άνθρωπο. Από την άλλη, βρε παιδί μου, ας μην το δαιμονοποιούμε. Είναι και ένα βήμα της επιστήμης. Είναι ένας τρόπος να κάνουν κάποιοι άνθρωποι ένα μωρό. Γιατί το βλέπουμε μονόπλευρα και μόνο από την άποψη του εμπορίου? Υπάρχει ηθική του σώματος, φιλοσοφία του σώματος, υπάρχει. Το ότι κάνεις ό,τι θες με το σώμα σου, υπάρχει μια τεράστια συζήτηση. Δεν είναι απλά ότι επειδή το επιτρέπει. Το επιτρέπει η επιστήμη. Είναι μια τεράστια συζήτηση που μπορεί να είναι από κάτι πάρα πολύ φωτεινό, όπως έχουμε δει περιπτώσεις που μπορεί να κυοφορήσει μια αδελφή, το παιδί της αδελφής της, επειδή η αδελφή της δεν μπορεί. Την πρώτη φορά που μου έμεινε στο μυαλό ο όρος παρένθετη ήταν όταν πριν πάρα πολλά χρόνια. 20 χρόνια πριν, πολύ είχα ακούσει και μάλιστα είχα φέρει και το γιατρό να το συζητήσουμε, να το καταλάβουμε πώς. Στο δικό μου μυαλό τότε ήταν πραγματικά σοκαριστικό, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πώς, ας πούμε, η μαμά μου μπορεί να γεννήσει το παιδί μου, γιατί εγώ έχω μήτρα, δεν μπορώ, έχω άλλο τύπο θέματα. Το θυμάμαι πολύ αυτό καλά. Αυτό ήταν και για την Ελλάδα τότε πολύ μεγάλο ξάφνιασμα, αλλά από τότε μέχρι σήμερα νομίζω ότι έχουμε περάσει. Έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ που κάποια πράγματα ίσως να πρέπει να τα βλέπουμε από την καλή τους πλευρά. Δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι που πασχίζουν να κάνουν παιδί και δεν μπορούν. Και ακόμα και όταν τους λέει ο γιατρός τους μη συνεχίζεις να κάνεις εξωσωματικές, γιατί πραγματικά δεν μπορείς. Κινδυνεύεις. Προτιμάει να κινδυνεύσει παρά να αντιμετωπίσει τον τεράστιο πόνο που για κάποιες γυναίκες είναι πολύ πιο μεγάλο και πρέπει να το κατανοούμε. Δεν νιώθουμε το ίδιο πράγμα όλοι στο κομμάτι απόκτησης παιδιού. Σίγουρα όχι. Δεν σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες, οι περισσότερες, κάποιες από αυτές δεν θέλουν να κάνουν, αλλά όχι με το ίδιο θέλω. Αυτό. Έτσι. Δηλαδή, άλλος έχει ένα όριο. Σου λέει, έχω δοκιμάσει πολύ. Δεν μπορώ όμως. Θέλω μέχρι εδώ. Γιατί νομίζω ότι θα μου κάνει κακό. Θα τρελαθώ. Ή σωματικά θα πάθω πολλά. Το ότι υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες μπορούν να το κάνουν, γιατί για μένα συναισθηματικά όταν το σκέφτομαι και εγώ μου φαίνεται δύσκολο μια γυναίκα πραγματικά να κυοφορήσει το παιδί και δεν ξέρω, κάπως γίνεται. Και δηλαδή, αν το ακουμπήσεις, αν το μυρίσεις, αυτά που λένε, ίσως έχουν και δίκιο. Δεν ξέρω πώς είναι να καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δικό σου παιδί, αλλά
πραγματικά να μπορείς να το προσφέρεις στους αυτούς που ανήκει το παιδί, γιατί είναι δικό τους βιολογικό παιδί, αλλά η σύνδεση, αναρωτιέμαι ρε παιδί μου, δεν αισθάνεσαι σε αυτά τα 5 λεπτά την ώρα της γέννας και που το βάζουν στην αγκαλιά σου το παιδί. Μαμά, δεν ξέρω. Δεν έχω συζητήσει αυτό με έναν ψυχολόγο. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μια συζήτηση. Δηλαδή, καλοπροαίρετη συζήτηση. Όχι για να μην γίνει, αλλά δεν είναι τόσο απλό ότι το επιτρέπει η επιστήμη. Εγώ δεν είπα ότι είναι απλό. Πρέπει να υπάρξει ένα ολόκληρο κοινωνικό διάλογο. Εγώ δεν είπα ότι είναι απλό. Είπα μην το δαιμονοποιούμε και το βάζουμε στην κατηγορία ντε και καλά του εμπορίου και το βλέπουμε μόνο έτσι. Γιατί οι πιο συχνές δηλώσεις αυτό λένε. Θέλω να πω, όπως λέει και η Ελένη, να δούμε και την άλλη πλευρά αυτού του πράγματος. Η οποία από την άλλη ξεκινάμε. Πραγματικά για καλό θέλω. Μπορούν να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα. Ξαναλέω, δεν έχει όλους τους ανθρώπους στην ίδια βάση σημαντικότητας η απόκτηση ενός παιδιού. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι άνθρωποι ή δεν είναι καλοί άνθρωποι. Βέβαια. Όπως επίσης και πάρα πολλές μητέρες που θέλουν πάρα πολύ να αποκτήσουν παιδί, με το που το αποκτούν, δεν το θέλουν εκείνη τη στιγμή και περνάνε μήνες ενδεχομένως μέχρι να. Τι σημαίνει, θα έρθει κάποιος και θα τους πει, εφόσον δεν το αγαπάς τόσο πολύ και φαίνεται, θα στο πάρουμε. Όχι. Εσύ μιλάς τώρα για τις ιατρικές παθήσεις, ψυχολογικές κυρίως. Φυσικά, φυσικά. Πάλι για να μην πάμε μακριά, μέχρι πρότινος δεν είχαν διαγνωστεί ακριβώς. Όχι, όχι. Και κάποιοι ακόμα τις αμφισβητούν και λένε δεν τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά. Υπάρχει όντως μεγάλη συζήτηση και πρέπει να το δούμε πολύ σφαιρικά και να μελετήσουμε και άλλες κοινωνίες. Όχι επειδή κάποιοι λένε ότι εμείς δεν θα κάνουμε ό,τι κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι κλπ. Εμείς είμαστε Έλληνες. Κάπως έτσι. Πώς το έχουν δει και πώς το έχουν διευθετήσει, διότι υπάρχουν επιχειρήματα, να, πάρα πολλά. Πάρα πολλά, είναι τεράστια. Ότι οι ομόφυλες γυναίκες αποκτούν πολύ πιο εύκολα παιδί και χωρίς αισθητικό θέμα, έτσι. Φυσικά. Το σπέρμα ανδρών. Ναι. Άρα δηλαδή τι, είναι προνομιούχες οι γυναίκες και όχι οι άνδρες. Πολύ κουβέντα. Αυτό το λένε. Πολύ. Και ηθική πολύ. Και προσωπική και θρησκευτική είναι πολύ μεγάλη και κοινωνική κουβέντα, και απ' όλα. Δεν μπορεί να γίνει εδώ, γιατί όχι. Εδώ ο χρόνος για το κάθε θέμα μας περιορίζει. Όπως φαντάζομαι και σε άλλες εκπομπές. Αυτά τα θέματα είναι θέματα για να γίνει μια ολόκληρη εκπομπή πάνω σε ένα τέτοιο θέμα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και συνεχίζουμε σε πάρα πολύ λίγο. Να έρθω μια βόλτα έτσι λίγο από κοντά σας. Έλα, γιατί είναι απίστευτο. Απίστευτα πράγματα. Ο χρόνος τρέχει, θα σας χάσω σε καμιά ώρα, γιατί θα βρεθώ από την άλλη πλευρά. Ωραία. Και δεν θα σας έχω χορτάσει σήμερα. Θα σου λείψουμε το Σαββατοκύριακο. Α, όχι, σε καμιά ώρα θα έχουμε κλείσει. Όχι. Τι λέω, καλέ. Τι λέω, καλέ. Τώρα σας χαιρετάω, σαν ούπο. Όχι. Προλαβαίνουμε σε μια ώρα, γιατί έχω μια πολύ ωραία συνέντευξη. Να τα πούμε όλα. Λοιπόν, εσύ που δεν έχεις χάσει μισό επεισόδιο όμως, εσύ είσαι πραγματικά η πιο 100% σίγουρη και με τη βούλα να μου πεις για το ναυάγιο. Έχω το πιο γλυκό, τραβηχτικό και ταλαντούχο αγόρι από αυτό το έργο σήμερα κοντά μου. Μιχάλη Ταμπακάκη. Περιμένουμε. Αμέσως το είπε. Με τη μία. Δεν ήθελες με τη μία. Όχι, αυτό ήθελα. Αυτό ήθελα, πουλάκι μου. Όχι, λέω, το λες. Λες άλλα δύο ονόματα. Και να μην σου έλεγα ποιον έχω. Και να μην το ήξερες, θέλω να πω. Όταν είχε γίνει χαλκομανία έξω από την πόρτα του καμαρινιού. Δινόταν ο άνθρωπος, βαφόταν, είχε άνοιξε την πόρτα και ήταν έτσι. Γεια σα, κύριε Ταμπακάκη. Έτσι το είπε. Πάντα βγαίνει. Η άλλη πως χαιρέτησε. Καλημέρα σα. Ήτανε, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Όχι, μην τα λες αυτά. Κατά τις τρεις μπαίνετε. Είμαστε ευγενικά κορίτσια. Θα σας ενημερώσω. Καλά. Καλά, μην ετοιμάζεστε ακόμα. Είμαστε ευγενικά κορίτσια. Τι έχει ρε παιδιά αυτό το παιδί, γιατί έχει κάτι. Θόδωρη, εσύ θα μου πεις. Που είσαι έτσι ο άνθρωπος με τα πρόσωπα, τα χιλιάδες πρόσωπα του κινηματογράφου, γιατί ο φωτογράφος είναι και άλλο πράγμα. Για πες μου λοιπόν τι έχει αυτό το παιδί. Ο Μιχαήλ. Σε παρασύρει με τη γλυκύτητά του αυτό το baby. Και νομίζω ότι κρύβει ένα μυστήριο που ανάλαβε με το σκηνοθέτη και το ρόλο. Εκεί, γιατί και replay, θα το δούμε και σε replay, έτσι. Που σημαίνει ότι υπάρχουν 2, 3, 4 αποχρώσεις. Σήμερα κάνει πρεμιέρα. Στον ταλαντούχο κύριο replay, σήμερα πρεμιέρα. Σήμερα. Ρε παιδιά, και τον φέραμε σήμερα τον άνθρωπο. Θα έχει την αγωνία του για την πρεμιέρα. Μα δεν μπορώ, εγώ αγχώνομαι εγώ τώρα. Μα νομίζω δεν γίνεται. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την πρεμιέρα. Θες του, δες το, εσύ σπάσε ένα πόδι κτλ. Break a leg. Υπάρχει καλύτερη για να το χαλαρώσει. Έρχονται σε σένα. Για να χαλαρώσουν. Κοιτίδες για να χαλαρώσουν. Αν είχα πρεμιέρα και μου έλεγε έρχεσαι να πει και 5 κουβέντες, θα έλεγα τι λέτε, ρε παιδιά. Εγώ θα ερχόμουν να πάρω το γουράκι, Ελένη. Για γούρι έρχεται, Ελένη. Εγώ θα ερχόμουν σε σένα, όχι για γούρι, αλλά για να αισθανθώ ωραία. Γενικά, Ελένη, όλοι θα ερχόμασταν σε σένα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Ωραία. Η ομάδα μου με ψηφίζει. Ναι, παγκωτό. Αυτό είναι.
Λοιπόν, τι μου λες εσύ, ότι έχεις μια συνεντευξούλα, τι. Φοβερή συνέντευξη, μια από τις πιο όμορφες συνεντεύξεις και ζεστές συνεντεύξεις. Καταρχάς, εμφανίζεται ένα Όσκαρ, ένα πραγματικό Όσκαρ στη συνέντευξη. Είναι ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο οποίος έδωσε συνέντευξη στην Κάλια Καστάνη και σε κάποια στιγμή. Σε ενοχλεί που κάθομαι δίπλα. Καθόλου, Ελένη μου, χαρά μου, το γούρι. Άνετος. Έχει το Όσκαρ της γιαγιάς. Ναι, φαίνεται στα πλάνη το Όσκαρ της γιαγιάς, της Κατίνας Παξινού. Λέει για το κατά πόσο βρέθηκε στη θέση να συγκριθεί με τη γιαγιά του, λέει για την ιδιαίτερη σχέση με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, αλλά μιλά και για τις διάφορες έτσι διάφορες ψυχαναγκασμούς του και για το ποιος ηθοποιός είναι το παιδί που δεν είχε. Ξέρω. Ναι, πάει το. Το έχει μεγάλη αδυναμία. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν λέμε κάτι άλλο, ας τον δούμε όμως. Θέατρο, τηλεόραση, ψυχοκόρα στον Αντένα και σινεμά. Η ναι. Πρώτη ελληνική χριστουγεννιάτικη ταινία, Κουραμπιέδες από χιόνι. Μου άρεσε πάρα πολύ το σενάριο. Καταρχάς, έχω μεγάλη αδυναμία στο Γιάννη τον Τζιμιτσέλη, μεγάλη αδυναμία, είναι το παιδί που δεν έχω. Με το που μου το είπε, είπα, ούτε θέλω να διαβάσω το σενάριο, ούτε τίποτα. Θα το κάνω. Πείτε μου τι feedback παίρνετε από τον κόσμο που πια έχει μπει στις αίθουσες. Μα δεν το φαντάζεστε. Και με σταματάγανε στον δρόμο, στην Ερμό. Κάποιες κυρίες και στο θέατρο πάρα πολλοί έρχονται. Με τα παιδάκια αυτά και θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες. Είναι πολύ συγκινητικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξεκίνησα πως όλοι οι ηθοποίοι έχουν αυτό το ψώνιο ότι θα παίξουν το δράμα. Και εκεί η ζωή με πήγε στην κωμωδία, διότι φαίνεται ότι το δράμα δεν ήταν το γήπεδό μου. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, ναι, τώρα μπορώ να παίξω και δράμα. Φαντάζομαι ότι ένας από τους λόγους που μπορεί να σας συγκρατούσε πιο παλιά ήταν και σύγκριση με τη γιαγιά σας. Ναι, ίσως και αυτό ενδόμηχα και υποσυνείδητα με έσπρωξε στην κωμωδία για να μην συγκρίνομαι με τη γιαγιά. Όχι. Ήταν και άλλα πράγματα τα οποία δεν κάνατε λόγω αυτής της σχέσης. Δηλαδή, μην κάνεις κάτι και ντροπιά στην Παξινού. Όχι, καλέ, όχι, αυτό δεν μου πέρασε. Γιατί σε όλη μου τη ζωή, ό,τι έκανα, το έκανα με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ μόχθο. Έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα έλεγε αν σας έβλεπε σήμερα? Θα με αγκάλιαζε και θα με φύλαγε και θα μου έφτιαχνε ένα πολύ ωραίο φαγητό για να με ανταμείψει. Έχετε φτάσει ποτέ σε σημείο να πείτε αποχωρώ από μια παράσταση? Δυο φορές νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Τη μία στα αρκετά πρώτα χρόνια με έναν άχρηστο σκηνοθέτη, μα δεν μπορούσα να αποχωρήσω βέβαια από τη δουλειά, απλώς τσακώθηκα πολύ άσχημα και έμεινα στη δουλειά. Μετά σε μια άλλη παράσταση που πήγε δεύτερη χρονιά και εκεί για πρώτη φορά είπα ότι εάν θα είναι αυτός ή αυτή, δεν θέλω να αποκαλύψω το φίλο, εγώ δεν θα είμαι. Και αυτός ή αυτή έφυγε. Ευτυχώς έφυγε από μόνος του ή μόνη της. Πώς ήταν να είσαι στάρ στην Ελλάδα το 1974, τι γινόταν? Όπως είναι και τώρα. Ίσως τότε ήταν λίγο πιο έντονο. Θυμάμαι, είχα πάει στο Ναύπλιο και δεν μπορούσα να περπατήσω γιατί με τρέχανε. Τώρα με βλέπουν πάλι στον Ναύπλιο που πηγαίνω πολύ συχνά. Γεια σας, γεια σας. Χωρίς να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός που υπήρχε τότε. Από αυτά τα 17 χρόνια που μείνετε στις ειδήσεις, ποια στιγμή ανακαλείτε έτσι πιο έντονα? Πολλές στιγμές που με πιάνουν τα γέλια στο δελτίο ειδήσεων, που το βλέπαν οι θεατές, αυτό εννοώ. Που προσπαθούσα με αγωνία, δηλαδή θυμάμαι φίλοι μου λέγανε, καλά δεν τρέπεσαι που γέλαγες. Σας καλούσε ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος ναι, Καραμαλής. Ναι, ναι, ήθελε να λέω τα διαγγέλματά του, τα πρωτοχρονιάτικα ή ό,τι βαρύγδου που ήθελε να πει, έπρεπε να το πω εγώ. Δεν ήθελε κανέναν άλλον. Γιατί ειδικά εσείς? Δεν ξέρω. Και πήγαινα στο Προεδρικό Μέγαρο και μάλιστα θυμάμαι, ήταν και πολύ αστείο, γιατί είχε το χαρτί και μου λέγε αυτό θα το τονίσεις έτσι, αυτό θα το πεις έτσι, αυτό θέλω να το. Και μου το έκανε με κόκκινο από κάτω για να είμαι σίγουρος πώς θα το πω. Και μου έλεγε, και να άρχισε να με βλέπεις. Πώς να έρχομαι, κύριε Παχ. Εδώ για να μπω στο Προεδρικό Μέγαρο περνούσα από 100 κρυσάρες. Δηλαδή μου ερχόταν η πρόσκληση, πήγαινα εκεί, με ψάχνανε, με κάνανε και μετά έμπαινα. Και λέω τι, περνάω απ' έξω από την Ηρώδα του Κούκκου, δεν πάω να πω και μια καλημέρα στον Πρόεδρο. Δεν γίνεται, λέω κύριε Παχ. Καλή γέλα για αυτό, εντάξει. Είστε γενικά άνθρωπος της συνήθειας. Ναι, ναι, πολύ. Και μου έχουν πει ότι έχετε έναν ψυχαναγκασμό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών. Εντάξει, ότι θέλετε τα ρούχα σας. Δεν το βλέπεις εδώ. Φαίνεται. Δεν σας δυσκολεύει καθόλου τη ζωή αυτό? Το έχω πάρει απόφαση. Δηλαδή, μπορώ να πέσω στο κρεβάτι και να πω όχι, όχι, δεν θα το φτιάξω αυτό που το έβαλα στην καρέκλα, που δεν είναι σωστά, δεν κρέμονται τα μανίκια από τη μία και από την άλλη.
κάθομαι, κάθομαι, έσκανα. Και σηκώνομαι και το φτιάχνω και μετά κοιμάμαι ήσυχος. Το έχω πάρει απόφαση. Αφού έτσι είμαι, τι να κάνω. Αν υπάρχει πιάτο στο νεροχύτη, τι κοιμάστε? Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή. Καμία. Όχι, 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 καμία. Η λατρεία με τις οικοδομές. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί περπατάω στον δρόμο και βλέπω μια οικοδομή, θα μπω μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπω. Και αν μπω την πρώτη φορά, μετά πρέπει να μπω να τη δω να τελειώσει και να είναι έτοιμο σπίτι για να μπω να δω πώς είναι. I'm sorry, I'm a little late. I got your message, by the way. Φέτος στο θέατρο. Τρελαίνομαι. Για μια ζωή. Τρελαίνομαι. Θέατρο Πειραιός. Πείτε μου για αυτή την παράσταση δύο λόγια. Είναι και αυτό μια ευτυχή συγκυρία. Είναι μια κωμωδία υπέροχη. Δηλαδή, αυτό που το λέει και ο Γιάννης, είναι σαν να κάθε τρία λεπτά μπαίνει γκολ. Ακούσαμε τους θέατες, που κάνουν. Τρελαίνονται. Πραγματικά, αυτό που να, ήταν η τελευταία μου ατάκα που έλεγα στα παιδιά. Αν κάτι έχω να πω από την δικιά μου πλευρά σαν παρουσιάστρια τόσα πολλά χρόνια, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, όλα τα χρόνια που είμαι στη τηλεόραση και όλα τα χρόνια που έβγαινε συνεντεύξεις, από τότε που ψάρωνα με τον όποιον είχα απέναντί μου και έλεγα Παναγία μου, θα τα καταφέρω, μέχρι και σήμερα, είναι ο καλεσμένος που χαίρεσαι να έχεις. Καταρχήν γιατί είναι ανάλαφρος, έχει χιούμορ, μιλάει για τα πάντα. Για τα πάντα, ναι. Αλλά η μαρόδηση. Είναι, ναι. Δηλαδή τελειώνεις και λες, ήθελα λίγο ακόμα. Και, και με την καλή έννοια, ρε παιδί μου, είναι και παραμυθάς. Δηλαδή σε βάζεις αυτό που σου λέει. Δηλαδή σε κάνει εκείνη την ώρα να θες να τον παρακολουθήσεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρεις πολλά. Τον έχεις ακούσει, τον έχεις δει τόσα χρόνια. Ναι. Μία στις δύο φορές θα σου πει και κάτι σαν γι' αυτό με την οικοδομή. Δηλαδή πραγματικά, αν σας πω ότι κόλλησα με αυτό και λέω, Ελένη, το έχεις εσύ αυτό, παιδί μου, δεν το έχω. Αυτό έχω άλλα κι εγώ. Καθένας έχει τα δικά του. Αλλά δεν μιλάνε όλοι τόσο ευχάριστα και ευδιάθετα για τους μικρούς μεγάλους τους ψυχαναγκασμούς, γιατί περί ψυχαναγκασμού πρόκειται, που λέει, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Όχι, βλέπω οικοδομή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπω μέσα. Εδώ σου λέει περίπου θέλετε και την εξέλιξη. Και μετά βλέπει και την εξέλιξη. Και με το πιάτο δεν μπορώ να κοιμηθώ αν υπάρχει ένα άπλο το πιάτο. Αυτό και πάλους ανθρώπους. Αλλά το θέμα οικοδομή είναι προς συζήτηση άλλες ώρες. Ας πούμε για τα υπόλοιπα, γιατί πραγματικά πολύ με προβλημάτισες με αυτό με την οικοδομή. Είναι χαριτωμένος άνθρωπος, ό,τι και να λέει. Πολύ, πολύ είναι γλύκας. Σε όποια χρονιά και ηλικία και να το λέει, πάντα βγάζει μια... Είναι πολύ αστείος άνθρωπος, μερικοί είναι αστείοι και το λέει χαριτωμένα και είναι μέρος της παραξενιάς του, λες, τε πειράζει, ωραίος είσαι και με αυτό. Και βέβαια, ξέρεις, όταν έναν άνθρωπο τον έχεις χαρεί, τον έχεις απολαύσει τόσα χρόνια στη τηλεόραση, στο θέατρο, στο σινεμά, δεν θυμάσαι εκεί το αυστηρός κατάλληλο, όπως λεγόταν. Εντάξει, δεν υπάρχει. Πότε αυτό. Θα την ξαναπαίξουμε αυτή την ταινία, Μέγκα μου. Είχε ο Αλέξανδρος. Πότε, πότε. Εγώ για τον Αλέξανδρο το βλέπω αυτό. Και το είχα πει και ξέρεις, τα λες αυτά και λέει, α, ευχαριστώ πολύ. Έχει πολύ πλάκα. Μα, έχει, να πω και κάτι. Και στην τελευταία ταινία τώρα που παίζει του Γιάννη Τσιμιτσέλη, ναι, στους Κουραμπιέδες, πραγματικά πέραν το ότι έχουν πει εκείνοι που παίξανε μαζί τους και έχουν περάσει όλοι από εδώ και μας τα είπανε, μα και εμείς το βλέπουμε. Έχει δώσει πολύ μέσα σε αυτή την ταινία. Με τη ζεστασιά του, με την εικόνα του, με τη φωνή του, με τον τρόπο που παίζει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και θέλω να το ρωτήσω για το Όσκαρ, παιδιά, γιατί νομίζω. Το Όσκαρ αυτό το είχε πάρει το 1944 η Κατίνα Παξίνου και το είχε αφιερώσει στους Έλληνες που δοκιμάζονταν στον πόλεμο κλπ. Νομίζω ότι σε καιρό πολέμου τα Όσκαρ ήταν γύψινα. Γιατί δεν θέλανε να δώσουν επιχρυσωμένα κλπ. Και αναρωτιέμαι αν αυτό τι είχαν αντικαταστήσει και έχουν δώσει το επίχρυσο. Πρέπει να το άκουσα αυτό με την γύψη. Πρέπει να τον καλέσω να μην το πει. Θα τα αντικαταστήσανε μετά. Μάλλον. Αλλά είχε πλάκα, γιατί και εμείς το είδαμε στο βίντεο και είπαμε, καλέ, είναι αληθινό αυτό. Αν θέλετε να δείτε Όσκαρ σε έκθεση, υπάρχει μόνο ένα νομίζω στην Αθήνα, στην Κρυεζότου, στο Μουσείο Χατζηκυριάκου Γκίκα του Μπενάκη, που είναι το Όσκαρ του Φωτόπουλου. Υπάρχει στο μουσείο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για να σε ακούσω τώρα τι θα μου πεις, ρε Δημήτρη, εδώ. Α, δεν το λες εσύ αυτό. Πόσο θα ήθελα όμως. Όχι, όχι, Ελένη. Ελένη, θες να το πεις. Ήρθε ο Βαρκάρης, μπήκα μέσα, πήρε από το στόμα μου τον οβολό και στα μισά του ποταμού του Αχίλλα. Έχει μου κάνει στα μισά του χέροντα, ακούω μια φωνούλα, α, δεν το έλεγες εσύ. Και με γύρισες την προβλήτα των εν ζωή ανθρώπων. Αφού είσαι επαγγελματίας, παιδί μου, είσαι για πάντα, για τα πάντα έτοιμος. Ε, πες, ναι. Ελένη, δεν πιάνει όμως αυτό, έχω πολλές φορές προσπαθήσει να πω μια παπάτζα, αλλά πάλι το καταλαβαίνει ότι δεν το έλεγες. Λοιπόν, πραγματικά, τόσο διαφορετικό θέμα, αλλά για ποιο λόγο να μην το εντάξουμε και αυτό μέσα στην εκπομπή μας. Για τον λόγο σκέφτεσαι... ότι είμαστε ρομαντικοί άνθρωποι και πιστεύουμε στο ρομαντισμό. Θα έκανες ποτέ πρόταση γάμου με μία καντάδα? Ναι.
Αλήθεια, θα σου τέριαζε. Είπαμε. Θα έκανα. Θα έκανε. Αν ήξερα να παίζω. Συντηρητικό, αλλά καντάδα δεν θα έκανα. Θα έκανα. Θα έκανα. Θα έκανα. Τώρα θα με ψήσει. Όχι, έχω κάνει. Έχω πάει και έχω κάνει. Έχω ένα φίλο μου που παίζει κιθάρα. Και ναι. Ετοίμαξα την ανθισμένη. Σαν το Χατζηχρήστο. Λουλούδια, αν θέλει, στείλα μου. Και πάλι φίλο. Και μετά συνέχισα πήγα και στο τρένο, πήρα και λίγο. Πήρα και ένα εισοδηματάκι. Και όμω ρε παιδιά, εκεί στην Πλάκα, αλλά και σε κάποια νησιά στο Ιόνιο, όπω είναι, α πούμε, η Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο, η Κεφαλονιά, η Ελλάδα. Κάνουν κανονικά καντάδε μέχρι και τώρα. Και τι κάνουν και στην Αθήνα. Και υπάρχουν άνθρωποι που τι αποζητούν. Ο Κωνσταντίνο Αρκά συνάντησε τρει υπέροχου καντάδόρου. Εικόνα είναι ελληνική ταινία, γιατί βλέπει και την Πλάκα. Και τα ρούχα. Έτσι ακριβώ. Φανταστικό. Και τα καπελάκια του στα Ψάθινα. Α δούμε τι μα λένε λοιπόν και για τα απρόπτα του επαγγέλματος. Απόψε την κιθάρα μου ιστορίες ακορδέλες. Εμείς ουσιαστικά παίζουμε καντάδες, προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτό που μας έτσι μεταλαμπάδευσαν οι παλιότεροι από τη Λευκάδα, που είναι ο τόπος καταγωγής και των τριών μας. Ουσιαστικά πηγαίνουμε όπως μας φωνάξουν, όπως γινόταν και παλιά, έτσι στα Επτάνησα αλλά και στην Πλάκα, στην παλιά Αθήνα, με τους καντάδορους. Έχουμε βρεθεί σε παράξενα μέρη, από κάτω από μπαλκόνια μέχρι κάποιο ξενοδοχείο. Ήμασταν κάποια φορά έτσι, ένα πολύ ρομαντικό σκηνικό. Όλες τις στιγμές σε όλα τα ζευγάρια ήταν πάρα πολύ ξεχωριστές. Μπουγέλο δεν έχει τύχει να πέσει. Ήμασταν πολύ ευτυχείς γιατί όταν κάνεις πρόταση γάμου στην κοπέλα σου κάτω από τον μπαλκόνι, ήταν πολύ συγκινητικό. Η κοπέλα δάκρυσε, ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό. Και αυτές τις στιγμές είναι που μένουν για μας και τις κρατάμε μέσα στην καρδιά μας. Τι σας έκανε να δημιουργήσετε αυτή την μπάντα? Είμαστε και οι τρεις απόφοιτοι τμήματων μουσικών σπουδών. Η θέλησή μας ήταν να φέρουμε την παράδοση των Επτανήσων ξανά εδώ στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Πλάκα. Η ανταπόκριση του κόσμου ποια είναι? Αρέσει αυτή η ρομαντική διάθεση και επειδή ακριβώς μας αρέσει και εμάς, δημιουργείται έτσι πάντα μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και ένα πολύ ωραίο κλίμα. Γράφετε και καινούργιες καντάδες ή λέτε μόνο παλιές? Όχι, κρατάμε την παράδοση. Okay. Αυτά που μάθαμε από τους παλιούς, τους δικούς μας, αυτά φέρνουμε στο σήμερα. Το ενδυματολογικό κομμάτι έγκυται στην παράδοση των Επτανήσων, στους καντάδορους όπως ήταν παλιά, στις ρομαντζάδες που κάνανε, στις βαρκαρόλες. Αυθεντικά, ό,τι υπάρχει στα Επτάνησα και συγκεκριμένα στη Λευκάδα που είμαστε εμείς από εκεί, ακριβώς στο σήμερα και στην Αθήνα εδώ στην Πλάκα. Μπορεί ο καθένας να επικοινωνήσει με εμάς μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, Cantandore, είτε τη σελίδα μας στο Instagram, Cantandore Band. Υπάρχουν όλα τα βίντεό μας, δράση μας. Εικόνα σε κάνουμε, Δημήτρη, εικόνα. Ναι, ναι, το ψαθάκι σου λείπει. Εγώ έλα, τώρα επηρεαστεί από τη Σεφερλή και τώρα μου ερχόταν ο κουβάς με το νερό. Αλλά όχι στους ανθρώπους, προς Θεού. Που έκανε μετά και έλεγε, θα μου ρίξετε και ένα για ξεύγαλμα. Λοιπόν, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους, μπορείτε να τους βρείτε. Πού? Και είναι στο Instagram, βλέπω, και στο Cantandore. Στο Facebook και στο Instagram, στο Cantandore Band. Όποια κορίτσια να γίνουν πολύ χαρούμενα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί πιστεύω ότι μετά την εκπομπή κάποιο αγοράκι θα το δει, θα το τσιμπήσει και θα πάει στην κοπέλα του. Εσένα πώς σου φαινόταν δηλαδή να σε ξυπνήσουν, να βγεις στο μπαλκόνι έτσι με τα ρόλε και να είναι. Τώρα στην Ελιάνα μπορεί να την εκνεύριζε. Τώρα. Έλα Παναγία μου, πολύ περίεργο μου φαίνεται. Να σε εκνεύριζε εσένα η κατάδα. Εμείς οι εκνευρισμένες αγάπη θέλουμε. Αγάπη εκνευρισμένες. Τρυφερό τι άλλο. Πρωί να ξυπνά. Βγαίνει η Ελιάνα, βγαίνει στο μπαλκόνι έτσι. Ποιο είναι? Μα υπάρχει η παραλλαγή. Καντάδες και κατάλοιπα πατριαρχίας. Εντάξει. Φέρετε την κιθάρα, φέρε την κιθάρα, ανέβα πάνω, σου κάνω εγώ κατάδα. Μου ρίχνεις κλωτσιές. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε Λονδίνο. Πάμε. Όχι, Στελά, είμαι, δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Δεν είναι η μέρα μου. Λοιπόν, πρώτη φορά τον βλέπω τόσο καθαρά γιατί δεν τον βλέπω ζωντανά. Κάποιο πρόβλημα είχαμε, δεν ξέρω, μήπως με τον καιρό κάτι γίνεται εκεί στο Λονδίνο, δεν έχω ιδέα. Αλλά εμείς, έστω και τηλεφωνικά, θα προσπαθήσουμε... Υπέροχα σε ακούμε, Δημήτρη μου. Κρίμα που δεν σε βλέπουμε γιατί έμαθα ότι είσαι έξω από το ιδιωτικό νοσοκομείο που βρίσκεται η πριγκίπισσα Κέιτ αλλά και που μπήκε και ο βασιλιάς Κάρολος.
Ακριβώς. Βρισκόμαστε έξω από το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο στο Λονδίνο. Τα πλάνα είναι αυτά που τραβήξαμε πριν από λίγη ώρα. Βρισκόμαστε από πολύ νωρίς το πρωί. Εδώ λίγο μετά τις 9 κατέφτασε ο βασιλιάς Κάρολος. Εδώ θα υποβληθεί στο νοσοκομείο αυτό. Υποβάλλεται αυτή την ώρα στην προγραμματισμένη επέμβαση προστάτη. Λίγο μετά τον προεγχειρητικό έλεγχο που έκανε νωρίς το πρωί, συνάντησε και επισκέφθηκε το δωμάτιο της πριγκίπισσας της Ουαλίας, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι είναι το ίδιο νοσοκομείο που νοσηλεύεται και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Κέιτ Μίτλετον, από την προηγούμενη Τρίτη, όταν υπευλήθη σε αυτή την κρυφή μυστική επέμβαση που κανείς δεν ξέρει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Στη συνάντησή τους, οι τελευταίες λεπτομέρειες λένε ότι ο βασιλιάς της έδειξε την συμπαράσταση και την υποστήριξή του. Θα πρέπει να πούμε ότι το ρεπορτάζ λέει ότι θα μείνει για δύο διανυκτερεύσεις στο νοσοκομείο ο βασιλιάς Κάρλος, ενώ δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Το νωρίτερο ήταν αυτό να γίνει αύριο, Σάββατο. Αυτό είναι απίθανο, δεδομένου ότι θα βρίσκεται ακόμη ο βασιλιάς Κάρλος στο νοσοκομείο. Η συζήτηση βέβαια έχει ξεκινήσει για το κατά πόσο ήταν σωστή επιλογή του συγκεκριμένου νοσοκομείου, καθώς κανείς δεν γνώριζε ότι ο βασιλιάς θα επιλέξει το ίδιο νοσοκομείο που νοσηλεύεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας, και έγινε μια ολόκληρη συζήτηση τις τελευταίες ώρες κατά πόσο αυτή η κίνηση ήταν ορθή, δεδομένου, αν θυμηθούμε, την προηγούμενη εβδομάδα ότι το παλάτι Κένσιγκτον είχε ζητήσει ιδιωτικότητα γύρω από την επέμβαση της πριγκίπισσας Κέιτ. Πολλοί αναρωτιούνται αν αυτή η ιδιωτικότητα θα διασφαλιστεί με όλες αυτές τις κάμερες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Να σας περιγράψω μόνο και να σας μεταφέρω το κλίμα. Βρισκόμαστε σε ένα πεζοδρόμιο με δεκάδες τηλεοπτικά δίκτυα, όχι μόνο από εδώ αλλά και από άλλες χώρες. Και μάλιστα άνθρωποι του νοσοκομείου μας ζήτησαν πολύ ευγενικά πριν από λίγη ώρα να μετακινηθούμε σε πλησιέστερο πεζοδρόμιο, καθώς πολλοί ασθενείς τις τελευταίες ώρες ακυρώνουν τα προγραμματισμένα ραντεβού τους, καθώς δεν θέλουν όλη αυτή τη δημοσιότητα. Μάλιστα, σωστά. Πάντως, για το θέμα του ιδίου νοσοκομείου, μπορεί να έχει να κάνει και θέμα ασφάλειας. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο ταυτόχρονα δύο διαφορετικά νοσοκομεία να μπορείς να παρέχεις μια πολύ ισχυρή ασφάλεια που φαντάζομαι ότι θα έχουν από το να το κάνουν με ένα νοσοκομείο. Μάλιστα. Για πάμε τώρα και στα επόμενα θέματα. Το επόμενο θέμα είναι ο Brad Pitt, καθώς τις τελευταίες ώρες έχουν γίνει πολύ viral οι φήμες που θέλουν τον γνωστό ηθοποιό να έχει κάνει ένα μυστικό facelift στο πρόσωπό του, έτσι ώστε να μοιάζει νεότερος. Αυτό το στηρίζουν. Δεν κατάλαβα. Για τον Brad Pitt το λέμε αυτό. Ακριβώς, για τον Brad Pitt. Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν φωτογραφίες με τον συνάδελφό του Χαβιέ Μπαρδέμ από τα γυρίσματα μιας σκηνής, μιας ταινίας καινούργιας που ετοιμάζουν οι δυο τους. Σε αυτές τις φωτογραφίες βλέπουμε, αυτές είναι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες που αναφέρομαι, βλέπουμε τον Brad Pitt νεότερο από ποτέ, και τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral ένα βίντεο στο TikTok όπου ένας Βρετανός γιατρός αισθητικών επεμβάσεων εξηγεί κατά πόσο ο Brad Pitt έχει κάνει αυτό το facelift. Μάλιστα, στο συμπέρασμα αυτό φτάνει συγκρίνοντας δύο φωτογραφίες. Μία φωτογραφία η οποία έχει ληφθεί από το 2020 και μία φωτογραφία από πέρσι, τουρνουά τένις στο Wimbledon, όπου βλέπουμε πολύ εμφανείς διαφορές στο πρόσωπο σε αυτές τις δύο φωτογραφίες. Ο συγκεκριμένος γιατρός λέει ότι έχει κάνει μάλιστα μια επέμβαση πολύ γνωστή εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία κοστίζει 100.000 λίρες και αφήνει μια ανεπαίσθητη ουλή κοντά στο λογοκάμα. Υπάρχει επέμβαση ιατρική που αφορά την αισθητική και κάνει 100.000 ευρώ. Λίρες. Λίρες, πιο πολλά ακόμα. Και αφήνει μια μικρή ουλή. Να σας πω κάτι πάντως. Ωραίο αυτό το θέμα, γιατί περνάνε πολλές φωτογραφίες του Brad Pitt. Δεν μας νοιάζει αν έχει κάνει ή δεν έχει κάνει. Ναι, η φωτογραφία στην οποία αναφέρεται είναι η περσινή από το Wimbledon. Όπου φαινόταν όντως, να εδώ τον βλέπουμε, εδώ με τα γυαλιά ηλίου. Αφρός. Αφρός, πολύ αφρός. Τι έγινε ρε παιδιά, πόσα χρόνια πίσω από κάτι. Και τώρα αυτό γιατί είναι ταμπού, δεν καταλαβαίνω. Καθόλου. Δηλαδή μιλάμε για τις γυναίκες μόνο, γιατί είναι ταμπού. Μακάρι να κάνει ό,τι πρέπει να συντηρείται, να τον λαμβάνουμε και άλλα χρόνια. Βεβαίως. Τα γαλάζια του, μια χαρά. Τα γαλάζια του μόνο. Εγώ νομίζω ότι και οι φωτογραφίες που είδαμε, επειδή οι φωτογραφίες που φαινόταν με τον Μπαρδέμ ήταν από μακριά,
Όταν κρατάς το κορμί σου νεανικό, δηλαδή δεν έχεις ξεφύγει με βάρος, με αυτά. Και είσαι και λίγο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, λίγο, είσαι λίγο γκόμενος, είναι ο άνθρωπος. Καλό να τα λέμε αυτά. Καλό να δηλαδή, όλο το στυλάκι το βλέπεις τώρα. Θα κάτσεις να δεις λεπτομερώς αν έχει κάτω τα μάτια του ρητίδες, αφού όλο το στυλάκι είναι νεανικό. Άντε καλέ. Και όπως έχουμε ξαναπεί, οι πλαστικές μας πειράζουν μόνο όταν αποτυγχάνουν γενικώς. Καλή ατάκα κι εσύ. Πάμε παρακάτω και στο τελευταίο μας θέμα, σε παρακαλώ. Και μια τεράστια αναστάτωση προκάλεσε η συγγραφέας του Harry Potter, η J.K. Rowling, η οποία επέλεξε να προσλάβει πολλά συνεργεία για να κουρέψει τα φυτά του φράχτη στην έπαυλή της, στην πολύ γνωστή έπαυλη αξίας 2,2 εκατομμυρίων λιρών στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στους γύρω δρόμους και τους γονείς που μένουν στους γύρω δρόμους να διαμαρτύρονται, καθώς τα παιδιά τους καθυστέρησαν να πάνε στο σχολείο, καθώς οι δρόμοι ήταν κλειστοί. Είναι ένα θέμα που απασχολείται πάρα πολύ τα βρετανικά μέσα τις τελευταίες ώρες. Βλέπουμε φωτογραφίες από την έπαυλη και το κυκλοφοριακό κομφούζιο που είχε προκληθεί στους γύρω δρόμους. Θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τους γονείς δεν είχε δοθεί μια προειδοποίηση για αυτές τις εργασίες και η τροχέα αναγκάστηκε να βάλει ειδική σήμανση, ειδικά φώτα κυκλοφορίας για τα διερχόμενα αυτοκίνητα για να διευκολύνει την κυκλοφορία την ομαλή των αυτοκινήτων. Να πω. Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλά, καλώς ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα πάμε για μια αποστολή στην Ελλάδα. Αποστολή στην Ελλάδα. Κλείνουμε, όπως υποσχεθήκαμε, το κουαρτέτο των κινηματογραφικών προτάσεων για την εβδομάδα με τη χειρότερη από τις τέσσερις ταινίες που είναι η αποστολή στην Ελλάδα. Καλώς ήρθατε. Έτσι, ψυχούλα μου, τι ωραία. Πραγματικά. Ψυχούλα. Σκένος, έτσι είμαστε. Ο άνθρωπος που ετοιμάζεται να χτίσει είναι ο Άρον Έκχαρτ. Αυτός είναι ο ξένος τίτλος της ταινίας. The Bricklayer, και δυστυχώς τον αναγκάζουν να αποσυρθεί από την απόσυρσή του και να αναλάβει εκ νέου μια πολύ δύσκολη αποστολή, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, για να εξολοθρεύσει, γιατί είναι πάρα πολύ ικανός, τι να κάνει, έναν επικίνδυνο επίσης πρώην πράκτορα σε μια αποστολή καμικάζι που σκοτώνει κόσμο. Και έρχεται λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μαζί με μια άλλη πράκτορα που δεν δένουν καθόλου, την Ίνα Ντόμπρεφ, και το τι ξύλο πέφτει, καιρό είχα να δω σε σκηνοθεσία. Ρένι Χάλ. Να βλέπεις ξύλο, Να δεις, οι ταινίες αυτές που έχουν ένα θετικό πρόσημο γιατί γυρίζονται στη Θεσσαλονίκη από το New Boyana Studios κλπ. Είναι περιπέτειες, Expendables, αυτό ή άλλοι με τον Μπαντέρας. Επίσης δεν διεκδικούν και ιδιαίτερες δάφνες. Μόνο που εδώ, πέρα από το ξύλο. Αλλά μπορεί να είναι ωραία μια περιπέτεια. Ναι, έχεις δίκιο. Επειδή είναι περιπέτεια. Εγώ σου λέει, τον κάνουν του Λούμι, ρε λένε. Όντως. Αυτή δεν είναι, ας δούμε το τρέιλερ. Ωραία. Είναι. Θα μου πεις τώρα γιατί και οι καλοί ηθοποιοί δεν μπορούν να κάνουν μια κακή επιλογή. Αλλά ήταν κακή επιλογή ή απλά είναι μια περιπέτεια που δεν είναι τόσο περιπέτεια σου θα θέλαμε. Είναι μια μεγαλοπιασμένη περιπέτεια. Εγώ έχω πρόβλημα... Μεγαλοπιάστηκες. Και εσύ, ρε, λένε τώρα. Έχω πρόβλημα με αυτές που είναι, θέλουν να φαίνονται ακριβές και λουσάτες και δεν είναι. Με τις άλλες τις μικρές δεν έχω κανένα, ίσα-ίσα, τις βρίσκω τίμιες. Αυτή είναι σαν να λέμε ότι το παίζουμε λίγο μεγάλη περιπέτεια των 150 εκατομμυρίων, αλλά δεν έχουμε αυτά τα χρήματα και είναι όλα λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Ο Ρένι Χάλιν που τη σκηνοθέτησε έχει τεράστια πείρα. Έχει κάνει περιπέτειες παλιά, στη δεκαετία του 90-2000, πολλές στο Hollywood. Τώρα όμως ο άνθρωπος κάνει. Εντάξει, ναι, δεν θέλω πειράζει. Να σου πω. Πολλές επιλογές πάντως για αυτήν την εβδομάδα. Και κατά κάποιο τρόπο και το ντεκόρ της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, να ένα καλό, είναι πρωτότυπο για μια περιπέτεια. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Έτσι. Ή Αθήνα, ή νησί, ή κάπου αλλού. Πάντως η ξεκάθαρα πρότασή σου για αυτή την εβδομάδα. Παιδιά του χειμώνα. Με μεγάλη διαφορά. Και το Ferrari επίσης. Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Πολύ ωραία. Εγώ να υπενθυμίσω ότι αυτή την Κυριακή έρχεται το δεύτερο επεισόδιο από τη σειρά μας Φαμαγκούστα. Αλλά αμέσως μετά. Ακριβώς. Τι έχει να δούμε. Στις 9 λοιπόν είναι το επεισόδιο που λες. Το καινούριο. Και στις 11 η Νίκη Λιμπεράκη. Στην μεγάλη εικόνα φιλοξενεί τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη, που είναι νομίζω η ηθοποιός του μήνα, μπορεί και να είναι και της χρονιάς, αλλά και τη γυναίκα σύμβολο της Κύπρου, την Χαρίτα Μάντολες, την οποία υποδύεται στη Φαμαγκούστα για μια ωραία συζήτηση για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο εγώ πολύ ευχαρίστως Κυριακή βράδυ να το δω. Όλοι μας. Να δούμε λίγο τρέιλερ. Κυρία Μάντολες, πόσο χρόνο είστε? Είμαι 27 χρονών. Η Νίκη Λιμπεράκη συναντά την ψυχή της Φαμαγκούστα, τη γυναίκα σύμβολο της Κύπρου. Να ακουστεί
Αυτή η φωνή. Χαρίτα Μάντολες. Πρόσωπο πια μυθικό για την Κύπρο. Και την ηθοποιό Δέσποινα Μπεμπεδέλη, που ερμηνεύει καθηλωτικά τον ρόλο της. Έχω μπει στην καρδιά και στην ψυχή μιας σπουδαίας ύπαρξης. Σε ένα ταξίδι αναμνήσεων. Μεγάλη εικόνα με τη Νίκη Λιμπεράκη. Εκτάκτως την Κυριακή στις 11 το βράδυ στο Μέγα. Και έλεγα προηγουμένως, δεν είχα συνειδητοποιήσει, γλυκό μου υπέροχο παιδί αγαπημένο, ότι σήμερα είναι η πρεμιέρα σου. Ναι. Καλά που ξεκίνησε αυτή την κουβέντα από εκεί με τα παιδιά και λέω, παιδιά, εγώ θα είχα πρεμιέρα και θα πήγαινα να δώσω συνέντευξη. Είσαι το γούρι μου. πάλι. Γι' αυτό ήρθα. Λοιπόν, αυτός ο ρόλος είναι ο ρόλος που σε φανταζόμουν, ο θεατρικός λέω τώρα, όταν εγώ σε πρωτοείδα. Αλήθεια. Ναι. Όταν σε πρωτοείδα στη σειρά στην Κοσμοτέ, ποια σειρά, στο έχω πει κιόλας. 42. 42 Μπράβο. Βαθμοί. Μπράβο. Ναι, γιατί ήταν το reference ο χαρακτήρας αυτός για αυτό το ρόλο. Σου λέω, παιδί μου, σε είδα και είπα, να τον, αυτός είναι. Ναι. Δηλαδή, εγώ συνέχεια σε τέτοιους ρόλους σε φανταζόμουν. Που ναι. Δεν είναι σωστό, γιατί σε ηθοποιός σκέφτομαι να παίζεις τα πάντα. Ναι. Αλλά έτσι σε έχω στο μυαλό μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι. Μ' αρέσει και εμένα πολύ και κάπως κάτι έχει κοινό με μένα, όχι όλο, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορώ να αναγνωρίσω κάπως και με έχει βοηθήσει πολύ αυτό. Λοιπόν, πριν πω στο κομμάτι του θεάτρου που με ενδιαφέρει και πολύ να συζητήσουμε για αυτό το έργο, θέλω λίγο να μου πεις, αυτά τα τελευταία λίγα χρόνια έχεις μπει στη ζωή μας πολύ δυναμικά και ειδικά στην τηλεόραση, είτε είναι τηλεόραση ιδιωτική, είτε είναι συνδρομητική, πας από ρόλο σε ρόλο. Θέλω να μου πεις πραγματικά πώς έχεις βιώσει εσύ αυτό το ταξίδι των τελευταίων ετών που σε μάθαμε όλοι, σε αγαπήσαμε όλοι, μας αρέσεις, έχεις κάτι δικό σου ξεχωριστό, διαφορετικό, αλλιώτικο, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά εσύ πώς έχεις βιώσει αυτή την αλλαγή στη ζωή σου. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο ωραία λόγια, θα κοκκινήσω. Για μένα είναι συνειδητό κάθε φορά να κάνω κάτι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο. Και φέτος, ας πούμε, που πέρυσι ήταν πολύ έντονο αυτό που έκανα στο Ρόδο, ήθελα να είναι κάτι πολύ. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν παίξαμε τα θέματα για το τι έπαιξε στο Google πάρα πολύ και αποσύρεξε τα λοιπά, δεν ξέρω αν σου το είπε κανείς ότι η σειρά σας. Ναι, ήταν πρώτο. Μπράβο, ναι, στις αναζητήσεις. Ναι, ναι, ναι. Νούμερο ένα. Όχι, ναι. Να τα λέμε και αυτά, ναι, γιατί βέβαια, καμιά φορά λες, ναι, εντάξει, μας άρεσε, δεν μας άρεσε, μας συντρίγκαρε, δεν μας συντρίγκαρε. Συντρίγκαρε πάρα πολύ. Το θέμα του έργου ήταν πολύ δυνατό. Ναι, ναι, ναι. Και για μένα ακριβώς επειδή ήταν κάτι πολύ έντονο και αυτό που έκανα και η σειρά και όλο το κόνσεπτ, ήθελα φέτος να μην πάω σε αυτή την ευκολία του ότι βρήκα κάτι το οποίο έγινε ωραία και καλά και άρεσε. Και ήθελα φέτος να πάω να μετακινηθώ σε κάτι άλλο. Και νομίζω ο ρόλος στο Ναυάγιο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ξέρεις τι με εντυπωσιάζει στο κομμάτι αυτό της επιλογής σου και συμμετοχής σου στο Ναυάγιο και θα σου το πω. Ναι. Δεν ξέρω αν εύκολα ένα άλλο νεαρό παιδί, γιατί όταν είμαστε πολύ νεαροί στην ηλικία, πολλές φορές μερικά πράγματα δεν τα σκεφτόμαστε σφαιρικά και λέμε, όχι αυτό, ναι. Όχι. Ξέρεις τι εννοώ τώρα, ναι. Τι θέλω να πω, ότι θέλω να πω ότι επέλεξες να παίζεις σε αυτή την παραγωγή, ενώ σου μέχρι πέρσι στο ίδιο κανάλι ο ρόλος σου ήταν πρωταγωνιστικός, ήσασταν ένα ζευγάρι. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ υπέροχοι ηθοποίοι, αλλά αυτό ήταν το θέμα, αυτοί οι δύο τελικά μπορούν να είναι μαζί. Για πες μου λίγο, βάλε με στο υπέροχο μυαλουδάκι σου μέσα. Κοίταξε να δεις, φέτος ήθελα να κάνω θέατρο. Α, μάλιστα. Με τον όγκο που είχα πέρσι, θέατρο δεν γινόταν να κάνω και γι' αυτό δεν έκανα. Σωστό. Γιατί δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Ενώ για να είσαι καλός, κάπως χρειάζεται να δοθείς κάπου 100%. Οπότε αυτό κάπως κούμπωσε πολύ ωραία με το ότι θα μπορούσα να κάνω και θέατρο. Και επίσης δεν πιστεύω στο μέγεθος των ρόλων. Πιστεύω ότι ξέρεις, με το οτιδήποτε. Μπορείς να νιώσεις παραγωγικός και δημιουργικός. Και νομίζω για μένα αυτόν τον ρόλο τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Μα δεν στο λέω για κακό, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Στο λέω για καλό. Γιατί ναι. Και πέρυσι τη σειρά που ναι. Εσείς δύο πολύ νέα παιδιά ήσασταν οι κεντρικοί παρουσιαστές, λέω, καθένας τα δικά του, πρωταγωνιστές. Ναι. Υπήρχαν πολύ γνωστοί, αγαπητοί, ξεχωριστοί ηθοποιοί ναι, που κρατάγανε τους δεύτερους ρόλους. Δηλαδή ναι. Είναι και θέμα σιναριακό. Αλλά εγώ λέω πώς το βλέπει ένας νέος άνθρωπος. Και μ' αρέσει που εσύ, παρότι το πολύ νεαρό και ωραίο της ηλικίας σου,
είσαι ένα παιδί που δείχνει ότι έχει μια ωριμότητα. Ναι. Να το πω λίγο πιο λαϊκά, παλαιάντε. Δεν την έχει ψωνίσει, ρε παιδί μου. Όχι. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ο καθένας μπορεί να δείξει την αξία του στον κάθε ρόλο, είτε είναι λίγο πιο μικρός ή λίγο πιο μεγάλος. Ναι. Αυτό. Είναι πολύ, πολύ, πολύ ευτυχές για μένα αυτό φέτος. Και είναι και πάρα πολύ ωραία δουλειά. Δηλαδή, έχουμε φανταστικούς συντελεστές. Η φωτογραφία είναι υπέροχη. Ο κάθε ένας στον τομέα του κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και νομίζω, ξέρεις, φαίνεται αυτό και στην εικόνα και στα πάντα. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο χαρακτήρας που υποδίεσαι στο ναυάγιο, για περιέγραψέ τον μου λίγο. Κοίταξε να δεις, είναι ένα παιδί το οποίο αυτό που με συγκινεί σε αυτόν είναι η αθωότητά του. Είναι πολύ αθώος. Οριακά έχω αρχίσει να αμφισβητώ το IQ του. δεν είναι πάρα πολύ έξυπνος και αυτό εμένα μου άρεσε πολύ, το ότι έπρεπε να μπω στη θέση ενός ανθρώπου που δεν είναι αφελής, αλλά δεν είναι και δεν είναι κακοπροαίρετος, δεν έχει δεύτερες σκέψεις. Είναι παρότι, ξέρεις, έχει αυτό. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι γύρω μας, ανάμεσά μας. Βέβαια. Οι άνθρωποι οι οποίοι, και να τους το πεις ότι, κοίτα, μην το βλέπεις μόνο έτσι. Ναι. Η πρόθεσή τους είναι πάντα θετική. Ναι, είναι πολύ αγαθός και με συγκινεί. Και είναι πολύ ευαίσθητος, παρότι είναι αστυνομικός και μεταλλημενικός και όλα αυτά. Αυτά όλα τώρα μου τα λες, γιατί πραγματικά δεν δείχνεις να έχεις καμία καχυποψία για τον Ιπποκράτη. Γενικότερα. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει δεύτερες σκέψεις, δεν πάει ο νους στο κακό, δεν είναι πονηρός. Είναι και στην πορεία, ας πούμε, θα δούμε τι ότι και άλλα πράγματα. Τι, δεν θα αλλάξει καθόλου, δηλαδή πραγματικά από την αρχή μέχρι το τέλος θα σκέφτεται ότι όλα αυτά που έχει σαν εικόνα, αυτά που του λένε, αυτά που βλέπει γύρω του, είναι μόνο έτσι? Όχι, αλλά του παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω. Εντάξει, έχει και θα αυτό. Θα ξυπνήσει κάποια στιγμή. Ναι, θα ξυπνήσει, πιστεύω. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει πολύ ωραία κλιμάκωση ο χαρακτήρας, όπως όλοι οι χαρακτήρες σε αυτή τη σειρά. Έχουν μια πολύ ωραία δομή, και σεναριακά δηλαδή, και ένα τόξο ο καθένας. Πες μου πάλι, τον Ιπποκράτη τον ακολούθησες με λίγα λόγια στο λιμενικό σώμα? Θέλω να καταλάβω λίγο, δηλαδή, κατά πόσον σε επηρέασε η απόφασή σου αυτή. Τον ακολούθησα γιατί ξεκίνησε όλο αυτό από από θαυμασμό για το πρόσωπό του, γιατί βοήθησε εκείνο το βράδυ του ναυαγίου. Είναι σαν ένα πρότυπο για αυτόν. Σιγά σιγά βέβαια θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Έτσι. Θα έπρεπε να το έχει καταλάβει, κατά τη γνώμη μου ήδη, αλλά... Για πες μου για τους γονείς σου. Οι γονείς μου δεν ζουν, έχουν πεθάνει. Όταν εγώ ήμουν μικρός. Εγώ πιστεύω ότι είναι ατύχημα. Τώρα θα μάθω ότι δεν είναι ατύχημα. Οι γονείς μου κάηκαν σε μια φωτιά. Πώς θα το μάθεις, ποιος θα σου το πει? Δεν μπορώ να πω άλλα. Δεν μπορώ, μωρέ, μη μου πιέζετε. Εντάξει, μέχρι εκεί που μπορείς. Δεν ήταν ατύχημα. Θα είναι σοκ για σένα. Ναι. Είναι ήδη σοκ τα γυρίσματα που κάνω, που είναι πολύ δύσκολα. Είναι μεγάλο το σοκ, ναι. Πολύ δύσκολα περνάω. Μάλιστα. Ναι. Μπορώ να δω λίγο το τρέιλερ, παρακαλώ, της Δευτέρας? Θα ταράξει κόσμο αυτό εδώ αύριο. Πώς θα έτσι, Αλικάκη? Δεν γίνεται να τελειώσει έτσι όλο αυτό μεταξύ μας. Δεν θα το αφήσω εγώ να συμβεί. Στέλλα, τι είναι αυτό? Το έχεις καταλάβει που παντρεύεσαι. Το έχεις συνειδητοποιήσει. Μην πεις τίποτα, ούτε για την Ειρήνη, ποτέ ξανά. Θα σου δώσω κάτι παραπάνω από συνέντευξη. Δηλαδή? Θα σου δώσω πρώτο σέλιδο. Το ναυάγιο. Δευτέρα στις 11 παρα 10 και Δευτέρα με Τετάρτη βράδυ στο Μέγκα. Έτσι. Χαμός. Χαμός και πραγματικά εμένα μου έδωσε λίγο παραπάνω. Εντάξει, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή και εγώ λίγο κάπως, αλλά όχι, δεν θα μπω στην περιπέτεια να πάρω τέτοιες πρωτοβουλίες. Σας το κρατήσω. Έχει όμως πάρα πολύ σασπένς αυτό. Δηλαδή, πραγματικά εσείς που δεν έχετε χάσει επεισόδιο και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δείτε πώς αυτά τα πράγματα θα αποκαλυφθούν και πού θα το πάνε για να μας αποτρελάνουν, θα το ευχαριστηθείτε. Πάμε τώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί μόλις γυρίσουμε θέλω να πας σε αυτόν τον υπέροχο κύριο Ripley. Εννοείται. Αυτό το υπέροχο πλάσμα έχει σήμερα πρεμιέρα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω, που είναι 3 και 20. Τι ώρα ξεκινάει η παράσταση? 9. Τι ώρα θα είσαι στο θέατρο? Θα είμαι 6.30-7 παρά. Θα είσαι 6.30-7 παρά. Λίγο,
Δεν έχεις μια μικρή αγωνία. Είναι η πρώτη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι μου βγήκε πάρα πολύ αγωνία στην προγενική την Τετάρτη. Τα έτρεμα. Χθες ήμουν πολύ καλύτερα και πιστεύω σήμερα θα είμαι ακόμα καλύτερα. Θα έρθεις. Όχι σήμερα, το καταλαβαίνω. Όχι, ποτέ πρεμιέρες δεν πάω πουθενά, γιατί δεν αισθάνομαι ότι και το κλίμα είναι σωστό. Ναι. Σύν' ότι εγώ, επειδή κάνω κι εγώ με έναν άλλο τρόπο αυτή τη δουλειά, δεν μπορώ στην πρώτη μου μέρα να μου πεις: θες να έρθει ένας δικός σου για κάτι. Όχι, ποτέ δεν θέλω. Αφήστε με στον κόσμο μου. Μετά, οι άλλες μέρες είναι καλές. Και γίνεται όσο περνάει και ο καιρός, γίνεται. Α, δεν έχω δει τίποτα από αυτά που βλέπουμε τώρα. Τα βλέπω πρώτη φορά, υπέροχα. Όσο περνάει ο καιρός, γίνεται καλύτερη παράσταση πάντα. Ισχύει αυτό στο θέατρο. Εγώ νομίζω ότι απλά η πρεμιέρα έχει αυτή την αμηχανία του άγχους. Ναι. Και όσοι μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό, κάποιος που δεν κάνει αυτή τη δουλειά, μπορεί να μην αισθάνεται άγχος. Σίγουρα. Θα είναι πολύ χαλαρός. Ναι. Μην μείνουμε όμως στο άγχος, γιατί δεν θέλω να πάμε εκεί. Θέλω να μου πεις, επειδή το έργο, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι το έχουν δει σίγουρα στον κινηματογράφο. Ναι. Ποτέ, βέβαια, ο κινηματογράφος με το θέατρο δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Όχι. Πες μου λοιπόν εδώ, τι παράσταση είναι αυτή, τι θα δούμε και πώς θα την εξελίξετε στο θεατρικό Σανίδι. Η παράσταση που είναι διασκευή και σκηνοθεσία του Πέτρου του Ζούλια, ο οποίος έχει κάνει μια φανταστική διασκευή για το θέατρο, που η αλήθεια είναι, επειδή είναι πάρα πολύ έντονη εικόνα των ταινιών, γιατί έχουν γίνει δύο ταινίες, δεν μπορείς να το φανταστείς αυτό πώς θα είναι στο θέατρο, γιατί έχει όλο αυτό το ειδηλιακό με τα νησιά, τις θάλασσες και αυτά, και λες τώρα αυτό πώς θα γίνει θέατρο. Έχει καταφέρει και έχει κάνει μια πάρα πολύ δυνατή διασκευή, που είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα της Highsmith, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολύ σχέση με τις ταινίες. Οι ταινίες είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά δεν βουτάνε στον πυρήνα του έργου. Η αλήθεια είναι ότι η θεατρική διασκευή που έχει γίνει είναι πιο κοντά στο κτίσμα αυτό. Γι' αυτό και αυτό θέλω να μου πεις, γιατί όπως πολύ καλά λες και εσύ, στον κινηματογράφο και οι εικόνες μπορεί να σε βάζουν σε ένα κλίμα. Ναι. Εδώ όμως πρέπει να μπει στην ουσία το έργο. Ναι. Για αυτή την ουσία θέλω να μου μιλήσεις. Δηλαδή, αυτό που πραγματικά είναι το βάθος του έργου, το θέμα, ρε παιδί. Η ουσία είναι βαθιά ανθρώπινη, υπαρξιακή, πολύ σύγχρονη κατ' εμέ. Έχει να κάνει με την αδυναμία του ανθρώπου να δεχτεί τον εαυτό του πώς είναι και να θέλει να τον αλλάξει. Και επειδή συνήθως οι άνθρωποι, ξέρεις, όταν θέλουμε να αλλάξουμε εμάς, προσπαθούμε να αλλάξουμε τους άλλους γύρω μας, έχει να κάνει με όλο αυτό το παιχνίδι. Και ότι δεν μπορούμε στην πραγματικότητα να αγαπήσουμε αυτό που είμαστε. Είναι δυστυχώς ή ευτυχώς πολύ διαχρονικό, γιατί έχει γραφτεί το 1955 και τα θέματα που θίγει υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, ο δικός μου χαρακτήρας δεν έχει αποδεχτεί καθόλου τη φύση του, και ενώ φαινομενικά είναι ένας άνθρωπος που τα έχει όλα, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ζωή, γιατί δεν μπορεί να αναπνεύσει. Αντίστοιχα, ο Ripley επίσης θέλει να γίνει κάποιος άλλος. Είναι πολύ ωραίο. Είναι καθαρά ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ και λιγότερο αστυνομικό. Δεν είναι τόσο αστυνομικός ο πυρήνας του έργου. Και αυτό είναι και από γραφής από μυθιστόρημα. Και νομίζω η διασκευή μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία. Επειδή βλέπω και τη συμπροταγωνίστριά σας και νομίζω δεν την αναφέραμε. Έχω και την αγωνία να τους πω όλους τους ανθρώπους. Έλα, μην τους ακούσουμε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, η συμπροταγωνίστρια είναι η Ήβη Νικολαίδου. Ο συμπροταγωνιστής είναι ο Μιχάλης ο Συριόπουλος που κάνει το Ripley. Εγώ κάνω τον Ντίκη Γκρίνλιφ. Και ο Ιωάννης Αθανασόπουλος κάνει τον φίλο μου τον Φρέντι και έναν αστυνομικό που εμφανίζεται στο τέλος, τον Ροβερίνη. Η σκηνοθεσία και η διασκευή είναι του Πέτρου του Ζούλια. Η Άννα η Ζούλια έχει κάνει τα σκηνικά που είναι υπέροχοι. Φώτα η Μελίνα η Μάσχα, μουσική ο Γεράσιμος ο Ευαγγελάτος και Κωστομιά ο Νίκος Αποστολόπουλος. Τα πάω όλα. Τα πες όλα. Ποια είναι η σκέψη στο το πώς θα ήθελες εσύ, πώς θα ήθελες μάλλον αυτοί που θα έρθουν να σας δουν, να σε δουν στη σκηνή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχει ο κόσμος που πάει πολύ συχνά θέατρο και υπάρχει ο κόσμος που θα έρθει να σε δει, γιατί σε έχει δει σε πολλές διαφορετικές σειρές, ναι, και τους αρέσεις. Έχει μία αγωνία αυτό, να ξέρεις ότι ο άλλος μπορεί να έρχεται, ξέρεις, συνειδητά για σένα, αλλά νομίζω είναι πολύ ωραίο, δηλαδή όσοι μέχρι στιγμής έχουν δει την παράσταση, έχουν φύγει πολύ ευχαριστημένοι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πώς παίρνεις απόφαση για να διαλέξεις μια σειρά, όχι μια σειρά, ένα ρόλο στο θέατρο. Γιατί φαντάζομαι ότι διαφορετικά σκέφτεται ένας ηθοποιός όταν
λέω εγώ, δεν ξέρω, επιλέγει ένα ρόλο για το θέατρο και διαφορετικά όταν επιλέγει ένα ρόλο για την τηλεόραση. Να σου πω την αλήθεια, για μένα είναι το ίδιο. Ενώ πάντα έχει να κάνει με τους συνεργάτες κυρίως, με τους ανθρώπους και όχι τόσο με τα κείμενα. Φυσικά το συγκεκριμένο είναι κάτι το οποίο με το που μου το είπανε ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, γιατί έχω τρέλα με αυτό το έργο και με τον χαρακτήρα που υποδίωμαι, αλλά συνήθως είναι οι άνθρωποι. Είχες τρέλα και με το χαρακτήρα που δίωσε και με τον άλλο χαρακτήρα, γιατί και οι δύο χαρακτήρες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ καλογραμμένοι. Είναι πάρα πολύ καλογραμμένοι, έχουν πάρα πολλά επίπεδα και έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία σχέση με τον Μιχάλη τον Συριόπουλο και νομίζω έχει γίνει κάτι πολύ ωραίο. Παίζει και εκείνος σε κάποια σειρά στην τηλεόραση. Ναι, παίζει στους Πανθέους. Α, μα γιατί είδα λίγο το πλάνο και λέω... Κάνω λάθος. Ναι. Παίζει και εκείνος. Και είναι πολύ βασικό το ότι εμείς οι δύο εξ αρχής είχαμε αυτή την επικοινωνία, γιατί δεν είναι πάντα δεδομένο ότι κάπως θα έρθεις και θα μιλήσεις την ίδια γλώσσα με τον άλλον. Ήταν κάτι το οποίο εξ αρχής, από την πρώτη μέρα, μιλάγαμε την ίδια γλώσσα. Και μπορέσαμε να χτίσουμε πολύ πιο γρήγορα πάνω σε αυτό. Το οποίο είναι δώρο. Έτσι είναι. Κάτι ακόμα. Χτες είχαμε εδώ τη φίλη σου, την Ευγενία, την Σαμάρα. Μου έλεγε μέσα σε όλα το πόσο, ας πούμε, όταν της κάναν πρόταση για το παιχνίδι, το τηλεπαιχνίδι, το σκέφτηκε λίγο, πήρε την άλλη φίλη της, τη Ζέτα, που έχει προηγηθεί και έχει κάνει, και αναρωτιέμαι, έτσι που τα συζητάτε, εσένα σου περνάει ποτέ το μυαλό σου να σε δει στην τηλεόραση και σε κάτι διαφορετικό? Δεν μου έχει περάσει, όχι. Το φοβάσαι? Φοβάσαι ότι μπορεί να μπερδέψει λίγο την εικόνα? Κοίταξε να δεις, δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Παλιότερα θυμάμαι ότι λέγανε ηθοποιοί, ή δεν το λέγανε, αλλά το εννοούσαν ότι μην παίξουμε πολύ στην τηλεόραση. Καλά, έχει κάνει ο Νίκος ο Κουρίς εκπομπή. Δεν με νοιάζει αυτό. Θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να τα κάνουμε. Υπάρχει ελευθερία. Δεν είναι θέμα ελευθερίας. Είναι θέμα το πώς αισθάνεται ο καθένας. Αν αισθάνεται ότι αυτό είναι σωστό για μένα, ή αχ, μπορεί να μου μπερδέψει την εικόνα μου σε αυτά που κάνω μέχρι σήμερα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ισχύει αυτό. Ναι, ούτε. Αλλά όμως δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του κάθε ανθρώπου. Εσύ λοιπόν, πώς το βλέπεις αυτό, θα μπορούσες? Μάλλον θα το ήθελες. Όχι σήμερα, αύριο το πρωί ξεκίνα. Ή λες, καλά το πάω, δεν θέλω ακόμα να δοκιμαστώ σε κάτι άλλο. Ή να δοκιμάσω και τους θεατές. Αυτό νομίζω είναι μία ανάγκη που προκύπτει. Εμένα δεν μου έχει προκύψει. Δεν σου κρύβω ότι τελευταία μου έχει προκύψει μια ανάγκη για τη σκηνοθεσία κάπως. Αλλά ας πούμε και αυτό έχει να κάνει με τη χρονική στιγμή. Πέρυσι, ας πούμε, αν με ρώταγες, θα σου έλεγα ότι όχι, δεν έχω καμία τέτοια ανάγκη. Νομίζω είναι με τη δεδομένη στιγμή. Στην Ευγενία, ας πούμε, όταν μιλήσαμε, θεωρώ ότι της πάει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό. Εγώ δεν ξέρω, νομίζω. Και η ίδια αυτό μπορεί να σκεφτόταν, όμως ξέρεις, μέχρι να το κάνει. Ναι, το ξέρω. Πες μου για τους φίλους σου. Με τους φίλους σου, έχεις πιο πολύ στενή σχέση με ανθρώπους που μοιάζεται ή που δεν μοιάζεται? Δηλαδή, εγώ τώρα κάνω τα σκλή και εσάς τους δύο, εσένα και την Ευγενία. Πολλές φορές έχω γυρίσει στο μυαλό μου ότι ποιο είναι η κοινή τους επαφή. Αυτή είναι πολύ λεπτολόγος, πολύ αυτή. Πολύ ωραίος τύπος. Ναι. Εσύ πάλι είσαι αλλιώτικος χαρακτήρας. Δηλαδή. Πώς είσαι με τους φίλους? Έχω απ' όλα. Έχεις απ' όλα? Απ' όλα. Και ο καθένας κάπως λειτουργεί σε κάτι διαφορετικό. Δεν έχω άπειρους φίλους. Όχι, είναι λίγοι και καλοί. Ή πολύ κοντινοί μου εννοώ. Αλλά δεν με τραβάνε άνθρωποι οι ίδιοι με μένα. Αλλά διαφορετικοί. Διαφορετικοί, ναι. Πες μου το καλό και το κακό που έκανε η πολύ πια δημοσιότητα στη ζωή σου. Το καλό και το κακό. Το καλό μάλλον το ξέρουμε όλοι. Ναι. Πώς σου δυσκόλεψε τη ζωή, αν σου τη δυσκόλεψε κάπου? Δεν μου την έχει δυσκολέψει. Έχει αλλάξει καθόλου? Αλλιώς είναι, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς. Όταν σε ξέρουν όλοι. Ναι. Είναι αλλιώς. Αυτός είναι που τον βλέπουμε ή που φαντάζομαι σε πλησιάζουν. Είναι πάρα πολύ αστείο όταν ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι είσαι και εσύ άνθρωπος και αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να μιλάει κάποιος δίπλα σου και να τον ακούσεις. Κάπως υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο, όχι όλοι οι άνθρωποι, αλλά ότι μπορεί, ξέρεις, να περάσεις από κάπου να μιλάνε σαν να μην υπάρχεις εσύ. Κάπως μπορεί να έχουν συνηθίσει αυτή την τηλεόραση, ξέρεις, που σε βλέπουν. Ναι. Αυτό συνεχίζει. Και μπορεί να λέει κάτι, ας πούμε, και να είσαι εσύ εδώ και να λέει, ακούω και βλέπω. Έχεις πια μάτια γύρω-γύρω από το κεφάλι σου όταν κάπου είσαι έξω? Ναι. Έχεις, Ναι. Αυτό λίγο είναι, ξέρεις, δεν είσαι ακριβώς 100% εσύ. Ναι. Το οποίο αυτό είναι ένα μικρό εμπόδιο. Ένα μικρό εμπόδιο. Ναι. Μπορείς να κάνεις τις τρέλες
Θες και τρέλες κι εσύ τώρα. Θες και τρέλες. Που και που όμως βλέπω τίποτα φωτογραφίες σας σε κάτι θάλασσες που πηγαίνετε όλοι μαζί οι φίλοι και λέω για να τα ανεβάζουν κιόλας. Εντάξει, είναι πολύ χαλαροί, δεν τους πειράζει. Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σήμερα. Σε ποιο θέατρο το είπαμε? Στο θέατρο Ηλίσια Βολανάκης, Τετάρτη με Κυριακή. Έχουμε ποικιλία ωρών, 7, 8, 9, ό,τι βολεύει τον καθένα. Από σήμερα και πάμε. Από σήμερα και πάμε. Σε περιμένω οπωσδήποτε. Πραγματικά πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα. Θέλω πολύ να σε δω στο θέατρο, πάρα πολύ. Γιατί σε αυτό το κομμάτι δεν έχω εικόνα. Ξέρω όμως και έχω εμπιστοσύνη στο ταλέντο και στη λάμψη σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Διαφημίσεις. Τι λέτε? Μπράβο, μπράβο. Βάλτε μουσικούλες. Έχω ένα λεπτό για να χορέψω. Εσείς στο ένα λεπτό τι θα θέλατε να κάνετε? Με το χέρι στην καρδιά. Με το χέρι στην καρδιά. Α, γιατί την κρατάω την καρδιά μου? Γιατί είναι με το χέρι στην καρδιά κυριολεκτικά, Ελενάκη. Καλά που το είδες, ναι. Βεβαίως. Τι μπορείς να κάνεις ένα λεπτό, Θοδωρή μου? Να δώσω μια πάσα στο Δημήτρη για να δώσει μια ωραία πάσα. Τι μπορείς να κάνεις ένα λεπτό? Τι θα σας πω, θα μπορούσα να ξεκινήσω τη συνέντευξη της Δώρας Αναγνωστοπούλου στο Β' που κυκλοφορεί τώρα στο Βήμα της Κυριακής. Ναι. Πολύ απίστευτα πράγματα, πώς γνώρισε το σύζυγό της. Στην πλατεία, έχασα και το ψάξα για να είμαι και περιστατωμένος. Τώρα να ήταν. Για ακούστε το, γιατί είμαι. Ουρμπίνο. Ουρμπίνο. Πού είναι αυτή εκείνος η πλατεία? Στην Ιταλία, κεντρική Ιταλία. Ήταν ο μόνος, λέει, οι Έλληνες που διάβαζε τις εφημερίδες, γνωρίζονται, φεύγουν και μετά στον δρόμο τον πετυχαίνει με το κράνος και τον γνώρισε. Ωραία, γιατί ήταν το κράστη. Ήταν το κράστη. Τι ωραία. Και άλλα πολλά λέει και για τα παιδιά. Έχει να διηγηθεί το love story τη με τον άνθρωπό τη. Ουρμπίνο. Εκεί να μείνουμε. Στο Ουρμπίνο, αδερφέ μου, στο Ουρμπίνο. Λοιπόν, έλα, πάμε να φύγουμε. Να σα αφήσουμε στα χέρια φυσικά του Νίκο Βαγγελάτου και να ανανεώσουμε το ραντεβού μα για τη Δευτέρα το μεσημεράκι στο Μέγκα μας.